Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, τι έγινε. Έχω κομπλάρει, έχω αγχωθεί, πώς λένε οι εκπομπές στον Αντένα και στο Μέγκα. Όχι το Μέγκα, άκυρο. Μέγκα είπαμε δεν βάζουμε. Έχω κομπλάρει, έχω τρακ. Είναι η πρώτη μου φορά. Καλησπέρα σε όλους. Στην παρέα σήμερα είμαστε λίγοι, αλλά καλοί. Βασικά λείπει ένας. Γιώργος Πρίτσκας, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Όπως πάντα σεξουαλικός. Σεξουαλικός, έτσι. Ωραίος ρε παιδί μου, ωραίος. Και ο Νάικον Φεράριν από την Κύπρον. Καχαμέ. Δοχαμέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα γίνει σήμερα. Πρώτα απ' όλα, θέλω μια χάρη. Και ζητάω αυτή τη χάρη και από τα παιδιά που ακούν και βλέπουν και από εσάς τους δύο. Και θα εξηγήσω τον λόγο που θέλω αυτή τη χάρη. Θέλω σήμερα στο chat και παρακαλώ πάρα πολύ να το σεβαστείτε να μην αναφερθεί τίποτα που να αφορά πολιτικά, οικονομικά και γενικότερα για τα θέματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Γεια σου Δημητράκη. Μέσα από τους γκρέμερς τώρα τους είδα. Πρέπει τώρα να τελείωσαν αυτοί με το Minecraft. Φιλάκια σε όλους τους γκρέμερς. Τι έλεγα. Ναι, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να μην αναφέρουμε οτιδήποτε αφορά πολιτικά, οικονομικά κτλ. Αυτός ο λόγος, αυτή η απόφασή μου να μην μιλήσουμε καθόλου για τέτοια πράγματα και στο frame rate φυσικά αλλά και δημοσίως ως unboxholics έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι η δικιά μας πολιτική γενικότερα δεν ήταν αυτή. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάτι εμείς προσωπικά να πούμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβόμαστε όλες τις απόψεις. Προτιμούμε να μιλάμε μόνο για πράγματα που θεωρούμε ότι έχουν νόημα να βγαίνουν από το δικό μας το στόμα και τα δάχτυλα γραπτός εννοώ. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κάποιον να ποια ήταν η δική μου θέση, του Γιώργου η θέση και τα λοιπά στο δημοψήφισμα και αυτός όλος ο διχασμός και ο πανικός. Δεν είμαστε ούτε οικονομολόγοι, δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, δεν είμαστε ούτε ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι, οπότε δεν έχει κανένα λόγο εμείς να πάρουμε θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι γράφουμε στα παπάρια μας την κατάσταση, ούτε ότι είμαστε ζαμανφού. Εγώ προσωπικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρακολουθώ με την ίδια υψηλή ανησυχία που παρακολουθεί όλος ο ελληνικός λαός την κατάσταση. Είμαι όλη μέρα, ασχολούμαι όλη μέρα με το θέμα, κάνω refresh στα sites, τηλεόραση φυσικά δεν ανοίγω, κάνω refresh στα sites όλη μέρα, μιλάω με κόσμο από κοντά, κατηδίαν, όλη μέρα για αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, δημόσια θέση δεν θα πάρω. Δέχτηκα μερικά μηνύματα και το είχα κάνει και post, μερικά μηνύματα που έλεγαν «Σάκη, και πρέπει να πεις και πρέπει να καταθέσεις την άποψή σου, να γνωρίζει ο κόσμος και είσαι υποχρεωμένος». Πήρα ένα τέτοιο μήνυμα από ένα φίλο. Παιδιά, δεν με ψηφίσατε για να είμαι εδώ, για να είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω την άποψή μου. Δεν έχω καμία δικαιοδοσία εγώ με τον κόσμο που ακολουθεί τους unboxholics, που ενδέχεται να είναι και μικρά παιδιά, να επηρεάσω με την άποψή μου σε τέτοια λεπτά ζητήματα που δεν με αφορούν, ενώ δεν με αφορούν στη δουλειά μου ως unboxholics. Όπως είπα, στα θέματα τα συγκεκριμένα μπορώ να μιλάω για ώρες με τον οποιονδήποτε και σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά όχι δημόσια. Δεν έχουμε κανένα λόγο να εκφέρουμε άποψη δημοσίως. Οπότε θέλω να το σεβαστείτε όλοι το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα ανεχτώ σε καμία περίπτωση μέσα στο chat χαζομάρες με τα ναι και τα όχι και τις αηδίες και τους διχασμούς και τα οπαδηλίκια. Συνειδητοποιήστε επιτέλους ότι αυτά πρέπει να περάσουν και να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το κοινό που πρέπει να κοιτάμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι να βγει μία άκρη και να είναι ένα μέλλον καλύτερο για όλους μας. Το κόβω εδώ, το σταματάω εδώ, παρακαλώ να το σεβαστούμε όλοι. Τώρα,
Λέτε ότι είμαι κουρασμένος και τα λοιπά. Δεν είμαι μόνο κουρασμένος, είμαι και λίγο στεναχωρημένος, είμαι και λίγο ταλαιπωρημένος με όλα αυτά που γίνονται. Γενικότερα, δεν μπορείς να μην επηρεαστείς, όπως και να το κάνουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάναμε εκπομπές, σεβόμενοι το όλο κλίμα, δεν είχαμε και όρεξη κι εμείς. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βγούμε και να το παίζουμε τραλαλα και τραλαλό. Όχι ότι όσοι κάνανε εκπομπές είναι βόδια και είναι ηλίθιοι και είναι χαζοί. Κάποιοι το αντιμετωπίζουν ίσως όχι πιο ψύχρεμα, αλλά με άλλη οπτική γωνία. Ίσως θέλουν και οι ίδιοι τους να ξεχαστούν και καλά κάνουν. Εμείς, εγώ δεν μπορούσα να βγω στην κάμερα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν έτσι χαμός. Βέβαια θα μου πεις αυτή την εβδομάδα είναι καλύτερη, μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Επειδή όμως το είχα υποσχεθεί ότι θα επιστρέψουμε, νομίζω ότι ήμουνα υποχρεωμένος να επανέλθω στη δουλειά μου και σε αυτά που κάνουμε σαν Boxholics. Έχουμε σήμερα πράγματα να πούμε. Έχω να κάνω και κάποιες ανακοινώσεις ταυτόχρονα σχετικά με το event. Είναι μέσα και ο Δημήτρης, οπότε και αυτός έτσι μπορεί να συμμετέχει στα, αν δει κάτι μέσα στο chat κτλ. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, κύριοι του πάνελ, του ακουστικού πάνελ, παρακαλώ. Θες να κάνεις τώρα τις ανακοινώσεις και να τις επαναλάβεις στο τέλος. Ωραία, θα μιλήσω τώρα, θα ξεκινήσω με μια ανακοίνωση που αφορά το event και μετά θα πω και κάτι που σχετικό με ένα τουρνουά διαγωνισμό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα 7spot και είμαστε η Unboxholics χορηγή επικοινωνίας. Θα το αφήσω για λίγο μετά αυτό. Θα μιλήσω όμως για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά το event. Τώρα, το event, παιδιά, έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου, Σάββατο. Τις ημέρες που διανύουμε τώρα, θα έπρεπε εσείς κανονικά να γνωρίζετε πού θα γίνει, πώς θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει εκεί πέρα κτλ. Κτλ. Δυστυχώς, οι εξελίξεις στη χώρα μας δεν μπορούσαμε να τις είχαμε προβλέψει. Τα στράβωσαν λίγο. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα κάνουμε event. Θα γίνει κανονικότατα το event. Απλά κρατάω τη λέξη event, γιατί μπορεί να μην λέγεται event. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα event σαν και αυτό που θέλαμε να κάνουμε, δηλαδή σε ένα μεγάλο κατάστημα, με χορηγούς, με πολλά δώρα κτλ. Κτλ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, με όλες τις τράπεζες κλειστές και όλες τις εταιρείες να υπολειτουργούν, είναι λιγάκι δύσκολο. Επικοινώνησα με ανθρώπους, επικοινώνησα με τις εταιρείες και τους ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν το event. Είναι τα πράγματα λιγάκι παράξενα. Νομίζω ότι μέχρι και την Παρασκευή, που είναι τέλος πάντων να πάρθουν κάποιες αποφάσεις με το θέμα αυτό του ευρώ και τα λοιπά, δεν μπορούμε να έχουμε σαφείς απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι σε περίπτωση που τη Δευτέρα το πρωί δεν καταστραφεί η χώρα, δεν είμαι απεσιόδοξος, έτσι το λέω σαν σενάριο, ίσα νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος εγώ ότι θα πάνε όλα καλά, καλά εντός εισαγωγικών. Αν δεν καταστραφεί η χώρα, το Σάββατο 18 Ιουλίου, μαζί με τους Gramers, οι Unboxholics και μαζί με άλλους φίλους YouTubers, όπως είναι ο Hacky Pixels, όπως είναι ο Captain Panes, όπως είναι ο Cake φυσικά και άλλα παιδιά, θα βρισκόμαστε στην Αθήνα. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς μπορεί να μην το κάνουμε event, να το ονομάσουμε meeting. Σίγουρα θα έχουμε κάποια δωράκια να δώσουμε, σίγουρα θα υπάρχουν ωραία πράγματα εκεί να κάνουμε, ίσως έχει και μάσα και τα λοιπά, αλλά μπορεί να μην γίνει σε κατάστημα, μπορεί να γίνει σε κάποιο εκθεσιακό χώρο, μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, σε μια πλατεία, στο The Mall, δεν ξέρουμε πού, θα δούμε. Πάντως κάπου θα βρεθούμε. Κάτι θα κάνουμε. Και το Σάββατο θα γίνει αυτό και την Κυριακή θα κάνουμε κάτι λίγο μικρότερο. Για να έχετε μία εικόνα ως προς το τι ώρα, να υπολογίζετε γύρω στο μεσημεράκι μετά τις 3, 4, κάπου εκεί. Και συνήθως τα meetings διαρκούν μέχρι τις 9, 10, εφόσον δεν θα είμαστε πλέον σε κατάστημα, μπορεί να πάει και 10, θα δούμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σε περίπτωση που κάτι αλλάξει και τελικά έχουμε καλές εξελίξεις, ενδέχεται να βρούμε και π.χ. κατάστημα ή οτιδήποτε σχετικό με το event, θα ενημερωθείτε και από εμάς στο unboxholics.com με άρθρα, σχετικά και ιστορίες, με βίντεο, στα live streams κτλ. Και φυσικά από τους Gramers,
στα Facebook, στα YouTube βίντεο, στα Twitch βίντεο κτλ. Θα έχετε νέα τέλος πάντων από το event. Το σίγουρο είναι ότι, παιδιά, θα είμαστε στην Αθήνα 18. Ένα τελευταίο θέμα πάνω στο event. Γιατί ρωτάτε πάρα πολύ και έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία κτλ. Το δικό μας το event έχει προγραμματιστεί να γίνει, η ημερομηνία μάλλον έχει κλείσει εδώ και περίπου μπορεί και 2 μήνες. Έτσι. Έχουμε κλείσει εισιτήρια, έχουμε κλείσει ξενοδοχεία, έχουμε μιλήσει δημοσίως για την ημερομηνία, έχει κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν μεταφερθεί κάποια άλλα events π.χ. που θα γίνουν στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου, όπως είναι το Gameathlon, το οποίο δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει στις 17, 18, 19. Και πολλοί ρωτάτε αν θα είμαστε εμείς στο Gameathlon. Εμείς δεν θα είμαστε στο Gameathlon, όπως είχαμε ξεκαθαρίσει και την πρώτη φορά. Θα κατέβουμε στην Αθήνα για το δικό μας το event. Έτσι, ο Δημήτρης λέει 2 μήνες ακριβώς, ναι. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε μιλήσει να τους πούμε ότι τελικά θα πάμε Gameathlon. Έτσι. Δεν έχουμε κανένα θέμα φυσικά με τα παιδιά του Gameathlon και τον Ανδρέα, τον οποίο στέλνουν και φιλιά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στην χύψη εταιρεία, θα τις μάθετε, ότι κοίταξε τελικά δεν θα κάνουμε event γιατί έτυχε να πάμε στο Gameathlon. Είναι, πώς θα το πω, ιδεολογικά δεν είναι σωστό. Οπότε εντάξει, έτσι κι αλλιώς το Gameathlon είναι 3 μέρες, μπορεί να πάτε τις υπόλοιπες μέρες. Εμείς σας στέλνουμε για 4 ώρες το Σάββατο το απόγευμα, μετά τις 4 η ώρα. Αυτά για να ξεκαθαρίζει και το τοπίο με το Gameathlon, γιατί πολλά διαβάζονται και πολλά λέγονται από πολλούς που εμένα με στεναχωρούν. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε κόντρες και αηδίες. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, απολύτως τίποτα. Ήμασταν επίσημα προσκεκλημένοι στο Gameathlon από την ομάδα, από τους διοργανωτές του Gameathlon, και εμείς και οι Gamers, αλλά δεν βόλευε η τότε ημερομηνία 5 του μηνός να πάμε εμείς, δεν βολεύει και η τωρινή ημερομηνία, οπότε αντιλαμβάνεστε. Αυτά. Γεια σου ρε Μπιλιόλο. Αυτά, άντε, τέλος με τις ανακοινώσεις και την υπόλοιπη που έχω για το Sevens, που θα σας την πω στην πορεία, να μην κουράζω τώρα. Πάμε όμως. Πού πάμε? Εδώ! Έφυγες! Ήθελα τα πολλές, καστάκια, πολλές τα μέρες, ήθελα πολλές μέρες να το κάνω. Τώρα, τι έλεγα. Από τι θέλετε να ξεκινήσουμε, ναι, αυτό έλεγα. Μπορούμε να πούμε διάφορα. Sorry, Nike, μία τελευταία. Την Παρασκευή θα υπάρξει κανονικά live stream. Ό,τι και να γίνει. Ο λόγος που κάνουμε σήμερα εκπομπή και όχι αύριο είναι γιατί έχω αυτή την εβδομάδα τρέχει ένας γάμος του πρώτου μου ξαδέρφου. Ξάδερφου. Αύριο είναι το προγλέντι, κάπως έτσι λέγεται. Και ο γάμος είναι το Σάββατο, οπότε Πέμπτη δεν μπορούσα να κάνω frame rate. Θα κάνουμε όμως σήμερα και την Παρασκευή κανονικότατα live stream. Λογικά με Αλέκο θα δούμε, δεν ξέρω αν θα προλάβει να γυρίσει γιατί θα είναι εκτός. Θα δούμε. Αλλά σίγουρα θα γίνει κανονικότατα live stream την Παρασκευή μετά από τους Gamers, 12 παρατέταρτο κτλ. Horror Night, μάλλον Horror Night θα είναι. Δεν θα κάνουμε όμως το Horror Night 20, γιατί το Horror Night 20, επειδή είναι το 20 το στρογγυλό, θέλουμε να είναι, ξέρετε, πιο big, με Oculus Rift και ιστορίες. Θα είναι σίγουρα κάτι σχετικό με horror, με Αλέκο ή χωρίς, εντάξει, τα ξέρετε. Πάμε. Να πετάξω καμιά ιδέα. Πετάξω και 3 ιδέες εγώ και μετά εσού και μετά ο άλλος. Θα με πνίξει. Έλα, ναι, για πες. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για το άρθρο που ανέβασε την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, η μαμά Nintendo, πώς επηρεαστήκαμε εμείς ή μιας και οι δυο μας έχουμε μικρά παιδιά, ξέρω εγώ. Μπορούμε να μιλήσουμε για το τι παίζουμε πρόσφατα, τον Batman εσύ, ξέρω εγώ. Από επικαιρότητα, πριν πάμε έτσι σε πιο ζεστή κουβέντα. Επικαιρότητα, ναι, γενικά. Από επικαιρότητα έχουμε να θίξουμε κάτι, Γιώργο Πρίτσκα, εσύ που παρακολουθείς τα, πώς τα λένε, της βιομηχανίας. Θα σε απογοητεύσω γιατί τελευταίες 2 εβδομάδες είμαι λίγο τελείως. Τελείως, βασικά off. Οπότε βέβαια, δεν ξέρω. Είχες τον ευτύχη εκεί πέρα, τι να κάνεις με τον ευτύχη στο σπίτι. Είχα τον ευτύχη. Συν
όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν, Καλά, τα ναι. οποία αναγκαστικά μονοπόλησαν, ας πούμε, το ενδιαφέρον μου. Ναι. Τώρα νιώθεις λίγο, να έχεις ευτύχει με όλα αυτά. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, δεν Άστο, ξέρω πώς άστο, το ναι, άστο. άντεξες. Ναρκωτικά, σκληρά. Πολύ βαριά. Οπότε, ναι, δεν μου έχετε κάτι. Νομίζω αυτό που θυμάμαι είναι το Batman που έκανε πολύ κακή εντύπωση για την έκδοση του PC. Άμα θέλετε να σχολιάσουμε λίγο γι' αυτό. Γενικά, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Χαίρομαι που είπες αυτά στην αρχή, γιατί το σκεφτόμουν πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ότι είμαστε και κουρασμένοι πια από αυτές τις συζητήσεις. Πέρα ότι δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα και να μιλήσουμε εμείς προφανώς, Αυτό, γιατί αυτό. δεν ενδιαφέρει κανέναν η άποψή μας. Θέλω λίγο χαβαλέ, παιδί μου, δεν ξέρω. Σαν να είμαι σφιγμένος ακόμα. Ξέρεις τι, είχα στο μυαλό μου να μιλήσουμε λίγο για Kickstarter και το Shenmue από τότε. Μου είχε μείνει η συζήτηση που κάναμε και Ναι. τώρα που είχε κάτσει λίγο η στάση θα ήταν ωραία έχουμε να το εξελίξεις συζητήσουμε. πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, αυτό, αλλά να σου πω τώρα, προς το παρόν δεν έχω έρξη για σοβαρή τέτοια συζήτηση. Θέλω να πάμε λίγο πιο χαλαρά. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Θέλω να το πάμε λιγάκι πιο χαλαρά. Γεια σου, Ραφαήλ. Γεια σου, Γκάνταλ Ραφαήλ. Καλησπέριζω όλα τα παιδιά. Με συγχωρείτε, παιδιά, γράφετε τόση ώρα στο chat. Στέλνω όλη μου την αγάπη στα παιδιά μέσα στο chat που γράφουν. Από Στρατάρα. Πες το. Τώρα τον έβλεπα. Ο Κάιρι Τζι είδα μέσα. Green, Nova Replays, Δημόκριτος. Όλα τα παιδιά. Sorry, επειδή μπήκαμε στο όλο κλίμα έτσι απότομα, σας έγραψα λίγο στο chat, αλλά τα διαβάζω και σας αγαπάω. Έλα, πες. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο θάψιμο χαβαλέ Arkham Knight. Γιατί αυτοί το παράχυσαν, ας πούμε. Ξεπέρασαν ναι. κάθε όριο. Το παράχυσαν οι στριπλούν, ναι. Δηλαδή. Δηλαδή, απίστευτη. Μία εβδομάδα. Ξεκινήσω. Για πες τα γεγονότα. Μία εβδομάδα πριν να κυκλοφορήσει το παιχνίδι, που λογικά μία εβδομάδα πριν οι μεγάλοι retailers ή ξέρω εγώ οι αποθήκες λογικά έχουν το stock, βγαίνει ανακοίνωση και λέει: «Παιδιά, η Batmobile Edition δεν θα κυκλοφορήσει γιατί κατασκευαστικό λάθος και ξέρω εγώ και ξέρεις εσύ». Εντάξει, οκ, μπαμ, πάει αυτό. Τρέχουν όλοι να πάρουν την άλλη ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δύο μέρες πριν κυκλοφορήσει η μεσαία η έκδοση Memorial με το statue του Batman, ξέρω εγώ μετά, ξέρω, πιάνε ανακοίνωση ότι κατασκευαστικού λάθους του κουτιού θα κυκλοφορήσει μετά από 2-3 εβδομάδες. Γεια σου, Μπίλι, που μου γκρινιάζεις, Μπίλι μου. Και τον Νίκο το Φέντα και όλα τα παιδιά είδα από την ιδέα. Μετά βγαίνει και το παιχνίδι και στο PC γίνεται τι γίνεται. Δηλαδή, τρίτος είναι το κακό. Δηλαδή. Δεν τους ήθελε, δεν τους ήθελε καθόλου. Ναι. Προσέξτε τι γίνεται. Το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αμαυρώνεται μία... Περίμενε, με παίρνει ο μπαμπάς μου τηλέφωνο. Έχω εκπομπή, πατέρα. Όχι, όχι, έχω εκπομπή, όμως είσαι στον αέρα, γεια. Γεια. Όπως πάντα, σιγά μην ενδιαφερθεί για μένα ο μπαμπάς μου, έτσι. Χαίστηκε στα παπαράκια του, μόνο για τη Ραφαέλα ρωτάνε. Δηλαδή, χαιρετήστε μια φορά και εμάς, ρε. Μπείτε μέσα στο σπίτι, μπαίνουν μέσα στο σπίτι να μας επισκεφτούν μετά από μέρες, ξέρω εγώ, και δεν υπάρχουμε εγώ και Αλίνα. Μόνο στη Ραφαέλα. Ένα γεια, ρε. Πες ένα γεια σου, παιδιά, και πήγαινε ξανά στη Ραφαέλα, ρε. Τέλος πάντων, έλα. Για πες. Τι είπα. Έλεγα τα τρία κακά. Έλεγα για το παιχνίδι. Το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι χαντακώνεται, ζωγραφίζεται αρνητικά ένα παιχνίδι το οποίο αντικειμενικά είναι πάρα πολύ καλό σαν παιχνίδι. Και το στούντιο που έφτιαξε τις εκδόσεις κονσολών. Προσέξτε, και το στούντιο που έφτιαξε τις εκδόσεις κονσολών, η Rocksteady, ένα παιχνίδι το οποίο στις κονσόλες είναι πάρα πάρα πολύ καλό, χωρίς σοβαρά προβλήματα, με ένα πολύ φυσιολογικό launch. Εντάξει, και από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έφαγε αυτό το τρελό fail με την PC έκδοση, είναι, πώς θα το πω τώρα, αδικείται, ρε παιδί μου, πάρα πολύ το παιχνίδι, το οποίο είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Νομίζω ότι το Batman πρέπει να είναι, να αποτελέσει σοβαρό και τελευταίο παράδειγμα τουλάχιστον πολύ μεγάλων κυκλοφοριών, όπως είναι το Batman, το οποίο είναι μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες φέτος. Τι εννοείται ότι είναι μεγάλη κυκλοφορία, αλλά είναι σίγουρα μία από τις τρεις μεγαλύτερες κυκλοφορίες των τελευταίων μηνών.
Ωραία. Και ως Batman ήταν η μεγαλύτερη κυκλοφορία. Έτσι. Είχε το καλύτερο launch από τα τέσσερα. Πρέπει να αποτελέσει οπωσδήποτε παράδειγμα και μάλιστα το τελευταίο παράδειγμα αρνητικό μεγάλου τίτλου και δεν ξέρω για ποιο λόγο συνεχίζουμε εν έτη 2015 να βλέπουμε περιπτώσεις τέτοιες και μάλιστα σε μια πλατφόρμα η οποία τα αγαπάει πολύ τα Batman, το PC αγαπάει πολύ Batman, η PC κάτοχη, μια πλατφόρμα στην οποία τα προηγούμενα Batman έκαναν πολύ καλή πορεία και είναι πάρα πολύ κρίμα όλος αυτός ο κόσμος να τρώει τέτοια νύλα με το παιχνίδι και μάλιστα και να μην μπορούν να το παίξουν και μετά από ένα σημείο να μην μπορούν και να το αγοράσουν καν αυτοί που δεν είχαν προλάβει να το αγοράσουν. Είναι τραγικό, τραγικό όμως, sorry Warner Bros, αλλά είναι τραγικό να δίνεις μια τόσο μεγάλη κυκλοφορία σε ένα στούντιο third, μακριά από σένα δηλαδή, να αναλάβει την PC έκδοση. Και είμαι πεπισμένος ότι η συγκεκριμένη έκδοση δεν δοκιμάστηκε ούτε στο ελάχιστο. Αυτό είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Αυτό είναι τραγελαφικό βασικά, δηλαδή είναι, δεν είναι δυνατόν δεν να είναι μην τραγελαφικό, είναι ανατριχιαστικό. Ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι να μην περνάει τα πολύ βασικά τεστ. Είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό να κυκλοφορεί με αυτήν την εικόνα έξω στην αγορά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εντάξει, μετά ήταν, ναι μεν, το μάζεψε σωστά. Δηλαδή, αφαίρεσε το παιχνίδι για να μην έχει άλλες ιστορίες. Αλλά δεν θα τη βγάλουμε και τίμια, παιδιά. Αν ήταν τίμια, δεν θα έδινε καθόλου το παιχνίδι σε μια μικρή εταιριούλα. Και θα έλεγε, εφόσον δεν θέλουμε να έχουμε θέματα, κυρία βιομηχανία με εσάς, θα δώσουμε σωστά την PC έκδοση και στην τελική καθυστέρησε έτοιμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που καθυστέρησε παιχνίδι μεγάλο να καθυστέρει λίγο στα PC. Δεν ήσουν έτοιμος, μην το κυκλοφορείς. Από το να βγει όλη αυτή η άσχημη εικόνα προς το παιχνίδι, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα, αν και πάει πολύ καλά ήδη, σίγουρα έχει επιπτώσεις στην κανονική έκδοση. Πολλοί κόσμος τα λέει, σου λέει, εντάξει, ας περιμένουμε λίγο. Ή ας πέσει τιμή, γιατί βλέπω πολλά προβλήματα. Πολλοί κόσμος ακούει για προβλήματα. Δεν ακούει μόνο για προβλήματα στο PC. Έτσι. Γενικότερα η εικόνα marketing χαλάει πολύ. Αν ήταν τίμια η Warner Bros., θα έπρεπε εξ αρχής να είναι τίμια και να μην έδινε το παιχνίδι. Οπότε εγώ δεν θα πάρω σοβαρά τα σχόλια που λένε ότι εντάξει, τουλάχιστον το αφαίρεσαι. Άρα πιστεύεις ότι το ήξερε, δηλαδή, ότι φυσικά είχε επίγνωση των προβλημάτων και φυσικά το κυκλοφόρησε όλα αυτά. Και θα σου πω γιατί και γιατί δεν δίνουν πολύ σημασία. Δεν δίνουν πολύ σημασία γιατί, πρώτα απ' όλα, ξέρουν ότι οι PC κάτοχοι είναι και ψιλοσυνηθισμένοι με τα μη καλά optimized παιχνίδια. Οπότε σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει, με κανένα δυο πατσάκια στην αρχή, λίγο γκρίνια, λίγο κανένα αρνητικό review στο Steam, θα την παλέψουμε. Εντάξει. Δεν είναι κονσόλα που εκεί ο άλλος περιμένει να παίξει από την πρώτη μέρα. Το PC κοινό είναι πολλές φορές, ήδη κατά τα τελευταία χρόνια, συνηθισμένο να μην παίζει την πρώτη μέρα και την πρώτη εβδομάδα τα παιχνίδια και να περιμένει κάποιο patch. Οπότε σου λέει, εντάξει, θα δούμε. Το παιχνίδι δεν ήταν παντού unplayable. Δηλαδή σε μένα έπαιζε. Εντάξει, σε μένα. Υπήρχαν όμως PC που δεν το παίζανε καθόλου. PC καινούρια, PC τούμπανα που δεν το παίζανε καθόλου το παιχνίδι. Αυτό. Ναι. Φταίει, φταίει. Ως publisher φταίει, γιατί ως publisher μπορούσε, αυτή θα πει πότε θα βγει το παιχνίδι, γιατί αν θέλει να καθυστερήσει μπορεί να το καθυστερήσει. Φταίει διότι είτε γνώριζε ότι δεν έγινε το σωστό testing ή εάν έγινε testing, αποκλείεται να μην βγήκαν αυτά τα προβλήματα. Βγήκαν και αυτοί απλά τα. Σου λέω, ήταν βέβαιοι ότι θα. Μάλλον είχαν. Πώς θα το πω τώρα. Εφησυχαστεί στο θέμα patches και ιστορίες στο PC. Γεια σου, ρε Αντρέα. Από την αριδαία συμμορία του, γεια σου. Και αυτό είναι το αναλογιστικά, αλλά εάν είχε εμπιστοσύνη ότι έναν μεγάλο γρήγορο patch θα τα διόρθωνε όλα, σημαίνει ότι αυτό θα ήταν πολύ, πολύ σύντομα μετά την κυκλοφορία και αυτό ακόμη δεν ήρθε. Οπότε ούτε αυτό υφίσταται. Ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι PC Gamers πήρανε πάλι πουλάκι
ακόμα μια φορά. Και αυτά είναι τα δικαιώματα που δίνει το PC κοινό σε πολλές εταιρείες να μην ασχολούνται σοβαρά. Και τα δικαιώματα στους haters των PCs και τους console fanboys, τέλος πάντων, τους δίνονται δικαιώματα να αρχίζουν τα δικά τους τα περί PC και τα περί προβλημάτων και. Τι να τα κάνω, τις αναλύσεις και τα λοιπά, όταν δεν μπορώ να παίξω το παιχνίδι και τα λοιπά. Και είναι κρίμα. Εντάξει. Είναι κρίμα γιατί εγώ από το λίγο που είδα στο PC, το παιχνίδι είναι πανέμορφο, είναι ένα κουκλί και μισό. Και είναι πολύ κρίμα να τους δίνετε τέτοια αφορμή να κράξουν χωρίς λόγο. Και είναι ο λόγος που το PC δεν θα γίνει νούμερο ένα πλατφόρμα, ξέρεις. Ναι, περισσότεροι αναπτύσσουν για κονσόλες και μετά το μεταφέρουν. Ακριβώς. Είναι ο λόγος. Είναι λίγο αδικία, έτσι, γιατί θα μπορούσε να βγει καλύτερο αποτέλεσμα, ας πούμε, αν αναπτυσσόταν για PC αποκλειστικά αρχικά και μετά να μεταφέρονταν στις κονσόλες. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Καλύτερα να γίνει ένα καλό optimization για την κονσόλα παρά το αντίστροφο. Ναι. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Ας αλλάξουμε, ναι. Ναι, το παιχνίδι εμείς το καλύψαμε. Παίξαμε, κάναμε και live stream. Δώσαμε και το review του Memo. Πήρε και καλή βαθμολογία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στις κονσόλες. Στο PC θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, μας είπε η Warner Bros. Θα δούμε. Α, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ακόμα, ε. Η ημερομηνία συγκεκριμένη όχι, αλλά είπαν ότι τελικά δεν θα πάρει 3 με 6 μήνες, θα πάρει μερικές εβδομάδες. Αυτό. Κοίτα, χαντάκωσαν όλες τις πωλήσεις του PC στην ουσία. Εκτός από αυτούς που το πήραν πρώτες μέρες. Ναι, το παιχνίδι ήδη στις κονσόλες πάει πένα, έτσι. Έχεις δει ναι, πάει καλά από ό,τι δύο εβδομάδες συνεχόμενα στην κορυφή της. Στην Αγγλία, από ό,τι Αγγλίας, ναι. Ναι. Ωραία, μπράβο. Εντάξει, το δικαιούται. Έτσι δεν είναι. Φυσικά το δικαιούται γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Παίζει και μόνον του, ρε. Αυτό, ναι, παίζει και μόνον καλά, του. Καλά, ναι, είναι και αυτό, ναι. Και λοιπόν, θα παίζει για αρκετό καιρό κιόλας. Πότε αναμένουμε κάποιο παιχνίδι μέσα στο καλοκαίρι? Αναμένουμε μέσα στον Ιούλιο σίγουρα όχι κάτι καλό. Αναμένουμε τον Αύγουστο το Until Dawn που δεν το λες και ανταγωνιστικό γιατί είναι exclusive παιχνίδι. Ναι. 1 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το Mad Max που σήμερα θέλω λίγο να Mad μου αφήσετε. Max, ρε, θέλω να Mad μου αφήσετε. Max. Το είδα χθες το βράδυ το Fury Road. Στο τέλος, όχι τώρα, στο τέλος. Θέλω να μου δώσετε 10 λεπτά. Εντάξει, να το αποθεώσω. Το είδαμε όλοι. Το είδαμε και τρεις. Ναι. Αλλά να μου αφήσετε 10 λεπτά να το αποθεώσω και μετά πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Ρε, εγώ δεν μιλώ για κινηματογράφο, γι' αυτό μίλησα σε κάποιο frame rate. Θυμάσαι? Ναι. Ναι. Πρώτη Σεπτεμβρίου. Άλλο. Φίλε, πρώτη Σεπτεμβρίου. Το Σεπτέμβρη τι βγαίνει, δεν κατάλαβα. Metal Gear Solid. Metal Gear. Α, ναι, εντάξει, ρε. Τώρα σας μιλάω για 1 Σεπτεμβρίου. Είναι το πρώτο που. Μία και το Metal Gear. Πρώτη βγαίνει και το Metal Gear. Ναι. Στο τέλος. Στο τέλος για την ταινία, παιδιά, γιατί σας βλέπω μέσα. Πες. Εντάξει, μετά ξεκινάνε τα όργανα. Metal Gear. Εντάξει, το μετά το. Κάτσε λίγο. Για να το βάλω αυτό εδώ για να βλέπω. Το μετά. Θα. Είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ δυνατό. Το καλοκαίρι είναι πολύ ψόφιο. Έτσι. Βέβαια, καλύτερα να σας πω την αλήθεια. Όχι, καλύτερα έχουμε να παίξουμε. Έχουμε και πολλά να παίξουμε, αλλά και με την ψυχολογία. Πού να ασχοληθείς τώρα με καινούριο τίτλο, ρε φίλε, αλήθεια. Ασχολείσαι. Και όμως, απ' την άλλη, αυτό που είπες, ρε, μπόλικοι θέλουν να ξεσκάσουν, να ξεφύγουν και παίζουν. Εντάξει. Ο Prime Killer λέει Jurassic World ανώτερο του Mad Max. Τι ναρκωτικά πίνεις? Το είδα. Γιατί πίνει τα αρκετικά εσύ, αγόρι μου? Κοίταξε, το Mad Max δεν είχε δεινόσαυρους. Ναι, άμα σ' αρέσουν οι δεινόσαυροι. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να πούμε? Θέλετε καθόλου να πούμε για το άρθρο, για το παιχνίδι που εγώ δεν είχα υπόψη, το... Α, το Heart of Darkness. Ναι, sorry, το Heart of Darkness. Και αυτό που σε κάποιο σημείο ανέπτυξε ο Μπάμπης με το τη διάρκεια, πόση σημασία αν της δίνει και αν της δίνει καθόλου, ξέρω εγώ, και γενικά. Το έχουμε θίξει. Εσύ σήμερα έχεις όρεξη για πολύ σοβαρή κουβέντα και εγώ δεν πολύ, έχω... Πολύ, φίλε, πολύ. Θέλεις να μιλήσουμε? Εγώ δεν έχω τόσο. Εγώ θέλω να μαλακιστώ σήμερα, αλήθεια. Κάπαιδιά, φίλε, μικρά παιδιά, τι κάναμε, σέτα, σήμερα... φίλε, πάτωσε.
Δεν μπορεί να με πιάσει το πολύ το φιλοσοφικό του. Εγώ σου είπα πριν, ρε, μπορούμε να μιλήσουμε αυτό. Μα μάνι τέντο, τι κάναμε εμείς, τι παίζαμε εμείς. Το εντελώς χαλαρό, ας πούμε. Εμπειρίες που ήμασταν μικρά παιδιά. Ξέρω, ο Πρίτσικας το διάβασε το άρθρο. Ναι, ναι, τα διάβασα. Ναι. Και όλα τα άρθρα βασικά τα έχω διαβάσει που έχετε αναφέρει. Για ποιο από όλα λες, για τη μαμά Nintendo? Γι' αυτό λέει τώρα, ναι, για τη μικρή. Ναι, το διάβασα, εντάξει. Και εμείς όταν ήμασταν μικροί, ναι, βασικά. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες εμπειρίες, ναι, είναι από Nintendo. Συνήθως, στην δικιά μας ηλικία. Ποια δικιά σου, εδώ σου λέω η Ραφαέλα παίζει Nintendo, μεγαλώνει Nintendo αυτή τη στιγμή. Μου έκανε εντύπωση να σου πω την αλήθεια όταν το διάβασα. Περίμενα. Και εμένα. Όταν το προσανατολισμένο, ναι, σε touch και τέτοια. Τα καταφέρνει. Ή τη αρέσει η εικόνα, α πούμε, ενθουσιάζεται με το. Κάτσε. Περίμενε. Και δεν βάζω καθόλου σάλτσα σε αυτό που θα σου πω. Τερματίζει κανονικότατα μόνη τη το Super Mario 3D World, το New Super Mario Bros. U. Το New Super Mario Bros. Luigi, το expansion αυτό που είχε βγει. Και το Yoshi. Τα λιώνει. Τα τερματίζει κανονικά. Πρόσεξε, progress. Φυσικά εντάξει, δεν φτάνει μέχρι το τέλος. Εντάξει, δεν προφανώς, αλλά και πάλι. Και κανένα δυο σημεία, ας πούμε, θα πει. Μπε, δεν μπορεί να το περάσει. Κοίτα. Το Yoshi είναι εύκολο να φτάσει μέχρι το τέλος της πίστας, αλλά τα Mario είναι λίγο πόνος μετά. Λοιπόν, όταν έρθει αριδαία, θα την αφήσουμε να παίξει. Εγώ θα σου πω απλά ότι έκατσε με τον Καρατζά να παίξουν κοοπ και ο Καρατζάς έχανε συνέχεια και η Ραφαέλα νευρίασε και του λέει άστο, θα παίξω μόνη μου. Δεν μπορούσε να τον περιμένει. Και ο Καρατζάς την έλεγε περίμενε με και αυτή ήταν εκεί, εντάξει. Έτρεχε. Και όχι, δεν εννοώ ότι είναι σαΐνη η κόρη μου κτλ. Αλλά όλα τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία που έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία από πολύ μικρά, με τα touch και τις όλες ιστορίες. Του κόβει το μυαλό και προχωράνε. Κοίταξε, η Ραφαέλα είναι πολύ μικρή για την αλήθεια. Αλλά εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ναι, να παίζω παιχνίδια. Μικρή, το Yoshi πάνω, το Peggy είναι 3+. Η Ραφαέλα είναι 3,5. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι εντάξει, εγώ δεν έχω αναμνήσεις από τόσο μικρό να παίζω, αλλά θυμάμαι παιχνίδια που έπαιζα 6-7 χρονών, ας πούμε, πρώτη δημοτικού, τα οποία τώρα μου φαίνονται βουνό αν πάω να τα παίξω. Δηλαδή, απορούσα πώς στο διάολο τα παίζαμε. Δηλαδή, εποχές τώρα, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear κτλ. Χωρίς save, χωρίς τίποτα. Και τα λιώναμε απλά. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο είσαι πιο μικρός, έχεις 100% την προσοχή σου σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, σε απορροφάει τελείως. Οπότε, ναι, δεν μου κάνει εντύπωση που τα καταφέρει τόσο καλά τελικά. Ρε, παίζει κανονικότατα. Κανα δυο σημεία σου λέω είναι δύσκολα, ξέρεις, και ζητάει τη βοήθεια της μαμάς της ή εμένα. Αλλά παίζει κανονικότητα, κάνει κανονικά progress. Το Yoshi, ας πούμε, έχει φτάσει στο World 3 μόνη της, ρε φίλε. Ολομόναχη, δεν ασχολούμαι εγώ. Καταλαβαίνω. Ναι. Παίζει μόνη της. Τι να σου πω, δεν σου λέω ψέματα. Θα το δεις και με τα μάτια σου. Θα κάνει live stream. Θα κάνει live stream. Την Παρασκευή αυτή θα παίξει, δεν παίζω εγώ. Τι θα έλεγα, κάτι θα έλεγα. Και το όλο παράξενο της υπόθεσης είναι ότι δεν ασχολούταν καθόλου με τα video games και ήτανε, πώς θα το πω, πολύ αρνητική με οτιδήποτε αφορούσε video games. Δηλαδή ήτανε πολύ πορωμένη με το tablet να βλέπει παιδικά και ιστορίες. Κανα δυο εφαρμογές ζωγραφικής έτσι λίγο ασχολήθηκε, εντάξει. Αλλά τις δοκίμασα τόσα πολλά παιχνίδια στο tablet. Ξέρεις, από τα φθηνά μέχρι τα τέτοια. Τις δοκίμασα, είχαμε ένα καιρό με την Αλίνα μέσα το PlayStation με το. Πες το. Με το Little Big Planet. Ναι. Δοκιμάσαμε και αυτό. Της έδειξα έτσι να ασχοληθεί να κάνει. Όχι ότι δεν τα κατάφερνε, αλλά δεν βαριότανε, ρε παιδί μου. Πάνω στο πεντάλεπτο το πετούσε το χειριστήριο κάτω. Δεν την τράβωσε καθόλου. Της έβαζα χρωματάκια, αυτά ιστορίες. Παιχνίδια ξέρεις πιο χαρούμενα και τα λοιπά. Καλά, στο τάμπλετ τα εξαντλήσαμε όλα, ρε παιδί μου. Από τα πολύ απλά που θέλουν απλά πατηματάκια, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, μέχρι, ξέρεις, λίγο πιο ψαγμένα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ, δεν είδε ποτέ σοβαρά κάτι τέτοιο. Και έδωσε αρκετά λεφτά εκεί. Φαντάσου πόσα παιχνίδια με 1-1,5 ευρώ έφαγα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, να αναρωτηθείς τι
είναι αυτό που κάνει η Nintendo και δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Θα σου πω τι είναι. Εγώ το. Και εγώ νομίζω. Το έχω φιλοσοφήσει τον τελευταίο καιρό. Για τα παιδιά που δεν διάβασαν το άρθρο, να πω ότι ενώ δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για οτιδήποτε αφορούσε video games, ενώ προσπαθούσα να τις περάσω μερικά ερεθίσματα, οπότε είχα. Γεια ο Στρατούλη, τσόγλανε. Οπότε είχα. Πώς να το πω. Έκανα, τις έδινα ερεθίσματα, πρότεινα να δει παιχνίδια μαζί, την έβαζα δίπλα μου να κάτσει να παίξουμε παιχνίδια. Δεν ασχολήθηκε, φυσικά δεν την πίεζα. Και τέλος πάντων, να μην πολυλογώ, τυχαία με είδε να παίζω στο Wii U, κόλλησε για λίγο και τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξεκολλάει. Κάθε πρωί ξυπνάει και με περιμένει στην πόρτα να ανοίξουμε μαζί, να έρθει εγώ να κάτσω στον υπολογιστή μου να κάνω τη δουλειά μου και αυτή εδώ να κάτσει δίπλα να παίξει. Και λιώνει, δηλαδή λιώνει. Όταν λέω λιώνει, λιώνει και πολλές φορές, ας πούμε, μαλώνουμε. Τη σηκώνω με το ζόρι κλαίγοντας, φεύγει. Γιατί δεν θέλει να παίξει, αλλά δεν γίνεται να παίζει και πάρα πολλές ώρες. Και είναι πάρα πολύ κολλημένη με τα Nintendo. Και μάλιστα, ποιο είναι το τέτοιο, κάτι το οποίο δεν το έγραψα μέσα στο άρθρο. Βλέπει πάρα πολύ. Άκου τώρα να δεις, Γιώργο, θέλω να δεις σε τι επίπεδο έχουν φτάσει τα σημερινά μωρά. Μόνη της στο τάμπλετ ασχολήθηκε. Ρε Στρατούλη, μη σπαμάρεις, μη σε σπάσω. Μόνη της ασχολήθηκε στο τάμπλετ. Βρήκε, έβαλε τη μάνα της να της γράψει Super Mario. Ήθελε να δει Super Mario. Νόμιζε ότι είναι παιδικό ο Super Mario. Και πάει και βλέπει walkthrough, πες την αλήθεια. Λέει, στορκίζομαι στη ζωή μου. Βλέπει walkthrough δίπλα και τρέχει, παίζει την πίστα. Όπου κολλάει, ξαναπηγαίνει με pose. Εντάξει, απλά. Σου φαίνεται τραβηγμένο, αλλά μάρτυρας η Αλίνα ότι το κάνει, ρε φίλε. Αλήθεια, δηλαδή βλέπει walkthroughs. Ζηλεύει από τα walkthroughs που βλέπει και έρχεται εδώ πέρα και τα παίζει. Και βλέπει, έχει και πολλά animations στο Super Mario. Ναι. Παιδικά ναι. Και ιστορίες. Την ταινία μόνο του 90 να μην δει. Όχι, όχι, ούτε με τον Ron Jeremy την ταινία θα τη φάω να δει. Τον άλλο το Super Mario, τον υδραυλικό. Ναι, οπότε, ναι, φαντάσου ρε φίλε, σε τι επίπεδο έχουν φτάσει τα μωρά. Είναι να το μάζεις, είναι να το μάζεις. Σαν αλφαβήτα τους είναι, παιδί μου, σαν να μαθαίνουν μια γλώσσα από την αρχή. Και για να επιστρέψω στην ερώτησή σου, θεωρώ ότι δεν είναι τα παιχνίδια μόνο αποκλειστικά αυτά καθ' αυτά που κάνουν το μωρό να κολλήσει. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που διέπουν την όλη φιλοσοφία της Nintendo που είναι πάρα πολύ φιλόξενα για τα μάτια και τα χέρια του παιδιού και τα αυτιά. Θεωρώ ότι ακόμα και η ήχη στα μενού, τα χρωματάκια και ο σχεδιασμός των μενού με τα μεγάλα γράμματα, δηλαδή το Wii U αν δεις όλα τα μενού δεν είναι, ξέρεις, έτσι minimal και ιστορίες, μεγάλα γράμματα, με ήχο, οτιδήποτε πατήσεις, ό,τι κλικ και αν κάνεις, έτσι, βγάζει θόρυβο, διαφορετικό, χαρούμενο, και αν όχι χαρούμενο, σίγουρα κάτι ξέρεις, ανάλαφρο. Έλεγα, τα χρώματα, οι γραμματοσειρές, το ύφος, το progress που ξεκινάει από κάτι πάρα πολύ απλό και μπορεί να... Γιατί τώρα εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα τα Μάριο, Γιώργο, και οι δυο σας μάλλον. Ξεκινάνε γελία και γίνονται παιχνίδια τα οποία ούτε οι πιο προ δεν μπορούν να παίξουν. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι. Πρώτα απ' όλα, οι χαρακτήρες ως χαρακτήρες είναι πολύ δουλεμένοι. Δεν είναι απλά χαρακτήρες που τραβούν την προσοχή. Είναι χαρακτήρες ιδιαίτεροι που μπορεί να απομνημονεύσει ένα παιδί. Εντάξει. Και οι κινήσεις που κάνω είναι ξεκάθαρες. Αυτό. Δηλαδή... Και κάτι στην τύχη να πατήσει, τη δείχνει ξεκάθαρα το τι κάνει. Δηλαδή, πηδάει, σκύβει. Αυτό, αυτό. Επειδή έχω κάνει και λίγο marketing πάνω σε τέτοια λογότυπα και ιστορίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ δουλειά για το κατά πόσο ένα λογότυπο είναι εύκολα αναγνωρίσιμο χωρίς να διαβάζεται. Εντάξει, δηλαδή. Κανείς δεν διαβάζει ναι, ναι. Το λογότυπο της Coca-Cola. Απλά προφανώς, το βλέπει. Ναι. Δεν το διαβάζει ώστε να πει «Α, αυτό είναι Coca-Cola». Εντάξει. Έτσι νομίζω ότι είναι όλο
το φάσμα των προϊόντων της Nintendo και των παιχνιδιών δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, ακόμα και η κονσόλα και το pad, το Wii U Gamepad που το πιάνεις, ναι μεν είναι μεγάλο για τα χέρια της, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου το minimal, είναι το πλαστικό, το εύκολο, το χοντροκομμένο που μπορεί το μωρό έχει να πιάσει. Έχει δίκιο, αντέχει κιόλας, ναι δεν... Ναι, το έχει ρίξει 200 φορές, δηλαδή δεν, ούτε θα πάθει κάτι. Είναι όλα μελετημένα, Γιώργο. Συμφωνώ. Εντάξει, εσύ το πήγες γενικότερα της Nintendo σαν φιλοσοφία με τα οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ μελετημένα όλα και μέχρι τελευταία λεπτομέρεια σχεδιασμένα. Θέλω να σε ενημερώσω ότι η Moon Pie, η κοπελίτσα μας, ναι, λέει frame rate χωρίς φωτογραφία πρίτσκα δεν γίνεται παιδιά, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, εγώ απλά ήθελα να το μεταφέρω. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως είναι πράγματι μια έλλειψη. Έλα, για πες. Θα βγάλουμε πιο γελίες τώρα. Ναι, ισχύει. Ξέρεις τι, που εγώ ήθελα να σταθώ. Πέρα από όλα αυτά που λες, τα οποία συμφωνώ απόλυτα, νομίζω ότι η Nintendo είναι από τις λίγες, ίσως και η τελευταία, η οποία δίνει πάρα πολύ σημασία στην αίσθηση που θα έχει το gameplay σε αυτόν που το παίζει. Δηλαδή, το πώς θα αισθάνεσαι όταν θα πιάνεις το Mario είναι μια τελείως διαφορετική αίσθηση από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έχει ένα γλυκό animation. Το πώς εκτοξεύεται στον αέρα όταν πηδάει. Το ύψος του άλματος. Όλα αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες τα οποία δεν τα πολύ σκέφτεσαι. Αυτό. Αλλά είναι τόσο ωραία μελετημένα, έχουν τόσο ωραίο feeling την ώρα που το κάνεις, που σε τραβάει, δεν μπορείς να αφήσεις το μοχλό. Νομίζω ότι για ένα παιδάκι είναι ακόμα πιο έντονο αυτό. Ισχύει. Σου λέω, η απόκριση του χειρισμού είναι. Ναι, δηλαδή σκέψου το 3D Planet πόσο πιο ξύλινο φαίνεται μπροστά σε ένα Μάριο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και άγαρμπο, δηλαδή. Άγαρμπο, αυτό ακριβώς. Στο... Ναι, άγαρμπο, ναι. Και το Yoshi είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Και το Captain Toad. Το Captain Toad τις έβαλες καθόλου? Captain Toad δεν τις έβαλα, αλλά παίζει το. Δεν το έχω το παιχνίδι. Α, είναι λίγο πιο γρίφος φάση προς ανατολισμός κτλ. Φαντάζω ότι στα Captain Toad τις πίστες που έχει κάποιες στο 3D World, κάποιες ξέμπαρκες. Α, ναι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Από εκεί η ίδια φιλοσοφία. Εκεί φωνάζει τη μαμά της. Ναι, γιατί θέλει λίγο να ναι, εκεί γιατί, είπαμε. Εντάξει, αν μπορούσε να περάσει και αυτές που εγώ δυσκολευόμουν, θα είχα θέμα. Αλλά όχι. Ναι. Για τεστ μετά στο εργαστήριο. Γεια σου, Αντωνάκη, για τις κουτούλες. Έλα, πες. Και ήθελα να σου πω ότι αυτό λείπει λίγο από το σύγχρονο gaming. Δηλαδή η προσοχή στον βασικό πυρήνα του gameplay να είναι άψογος. Είχε ένα πολύ ωραίο σημείο στο κείμενο του Μπάμπη, ναι, στο χθεσινό, που έλεγε για τις μικρές λεπτομέρειες που είχε το παιχνίδι όσον αφορά το πού στέκει το χαρακτήρα, άμα πέφτει ή όχι. Α, ναι. Αλλά, ενώ, αυτές, ναι, ναι. Αυτά τα μικρά πράγματα το είναι. Το collision point. Μπράβο, το collision point. Το collision point, ναι. Γιατί έχουν γίνει τόσο πολύπλοκα και επικά σε κλίμακα τα παιχνίδια πλέον, που αυτές οι μικρές λεπτομέρειες χάνονται, είναι λίγο χοντροκομμένα. Ναι. Και μου θύμισε και τη συζήτηση που κάναμε για το Witcher, το οποίο προφανώς είναι παιχνιδάρα, αλλά να, εσύ βασικά το είπες, γιατί εγώ δεν έχω ακόμα, παρόλο που το έχω το παιχνίδι, δεν το έχω παίξει ακόμα, ότι του λείπουν αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Για μένα είναι πολύ σημαντικά. Γιατί σου δίνει μια ευχαρίστηση δευτερόλεπτο όταν παίζει και είναι τόσο μελετημένο. Νομίζω ότι πάντρεψες ωραία τα δύο κείμενα και μπορούμε λίγο να... Εντάξει, μην αναλωθούμε στο τι κάνει η Ραφαέλα, αλλά μπορούμε λίγο να το παντρέψουμε το όλο θέμα. Και ο Μπάμπης έθιξε μερικά, εκτός ότι έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο tribute σε μια υπερπαιχνιδάρα την οποία εγώ την είχα παίξει, να σας πω, στο PlayStation. Έθιξε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι αυτό που λες εσύ, ότι δεν είναι μόνο το βασικό gameplay η ραχοκοκαλιά που πρέπει να είναι δουλεμένη για να ντυθεί όμορφα ένα παιχνίδι στο πώς παίζεται, αλλά είναι και όλες αυτές οι λεπτομέρειες που μπορεί να φαίνονται μικρές και αδιάφορες, αλλά στην τελική εμπειρία και στην τελική αίσθηση παίζουν υπερβολικά σημαντικό ρόλο, ας πούμε. Εντάξει. Και το δεύτερο θέμα που έθιξε ο Μπάμπης, και το οποίο εντάξει, αφού ζέστανε λίγο κουβέντα, ίσως μπορούμε λίγο να το θίξουμε, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Που μίλησε για τη διάρκεια και έδωσε και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με τη σοκολάτα. Που έλεγε ότι μία σοκολάτα, έφαγες μία σοκολάτα, η οποία
ήταν μια πολύ νόστιμη σοκολάτα. Το πόσα κουτάκια έφαγες εσύ δεν παίζει σημασία. Το ότι αν τα κουτάκια της σοκολάτας ήταν λίγα, η σοκολάτα δηλαδή ήταν λίγη, μικρή, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και νόστιμη. Εντάξει. Και τέλος πάντων έθιξε το θέμα διάρκεια. Κοίταξε, ξέρεις κάτι. Και ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι όντως είχε θαυτεί για τη διάρκεια του. Πολύ μικρό, πολύ μικρό. Ξέρεις, την τότε εποχή, το 98, παιχνίδι τριώρου και τετραώρου, ας πούμε, ήταν λίγο σπάνια. Ναι, σπάνια φαινόμενο, έτσι. Αν σκεφτείς ότι αγοράζουμε ένα παιχνίδι το μήνα και άμα, και ναι, οι κυκλοφορίες ήταν αέριες, δεν ήταν μόνο ότι εμείς παίρναμε λίγα, είναι ότι δεν κυκλοφορούσαν τόσο πολλά παιχνίδια, τόσο απλά. Είναι όντως λίγα για εκείνη την εποχή. Αλλά ξέρεις τι θέλω να σου πω. Έθιξε δύο πράγματα ο Μπάμπης. Πρώτον, το παιχνίδι ως δημιούργημα πέρα από εμπόρευμα. Εμείς συνήθως το βλέπουμε κυρίως ως ένα εμπόρευμα, ως ένα προϊόν το οποίο θα αγοράσεις. Και συνήθως τα reviews είναι αυτό. Αν αξίζει να το αγοράσεις. Όχι αν αξίζει. Τελεία. Κατάλαβες τι εννοώ. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν γίνει εμπόρευμα τα οποία πρέπει να σου προσφέρουν για τα λεφτά που δίνεις ένα συγκεκριμένο χρονικό, ας πούμε, χρονικό διάστημα διασκέδασης, ενασχόλησης, όπως θέλεις πες το. Από εκεί ξεκινάει όλη η συζήτηση και εγώ δυστυχώς σου έχω πει, είμαι... έχει και τα αρνητικά της, πολύ αρνητικά. Συμφωνώ με την άποψη του Μπάμπη και την αντίληψη έτσι όπως το βλέπει. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα έχω καταθέσει την άποψή μου πολλές φορές και ότι η διάρκεια, ή μάλλον να πω ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει μία ξεκάθαρη απάντηση συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Και τι εννοώ, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Το The Order, το οποίο αντικειμενικά είναι ένα πολύ μικρό παιχνίδι, εντάξει, ένα φτωχό παιχνίδι στη διάρκεια του, δεν έχει multiplayer, δεν έχει σοβαρό replayability, διαρκεί 5 με 6, 7 maximum ώρες και κοστίζει 69,99, εντάξει, όταν κυκλοφόρησε, ή 59,99 τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα το ζήγισμα ευρώ διάρκειας ενδέχεται να έχει θέση και λόγω ύπαρξης. Εντάξει, υπάρχουν όμως παιχνίδια που αυτό το ζήγισμα δεν έχει κανένα λόγο να μπλεχτεί στην υπόθεση. Πού θέλω να καταλήξω, στο ότι υπάρχουν παιχνίδια από τα οποία απαιτούμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω σε είδος. Υπάρχουν όμως παιχνίδια που αυτή την απαίτηση την καλύπτουν όχι με ώρες αλλά με εμπειρία. Δηλαδή το Journey, που πολλοί τότε το είχαν θάψει και διαρκεί μόνο 1 με 2 ώρες, αλλά βέβαια δεν είχαν υπολογίσει ότι κοστίζει και 12 ή 13 ευρώ. Εντάξει, που πάλι αναλογικά το καλύπτει. Αναλογικά. Εντάξει. Να, βλέπεις, αυτό είναι λίγο ενοχλητικό, ας πούμε, το ότι αρχίζουμε και κάνουμε διαίρεση και αναλογία, μα, τόσο έκανε, άμα κάνει 10 ώρες, έκανες, κατάλαβες. Εκεί χάνεται λίγο το νόημα, ας πούμε. Εκεί είναι που κάποιος διστάζει να αγοράσει κάτι. Δηλαδή, όταν ξεκινάς και συγκρίνεις το τι παίρνει, τι χρειάζεται να δώσεις και τι θα πάρεις πίσω σε διάρκεια, ναι, εκεί είναι που χάνεται το παιχνίδι. Αλλά ως προϊόν που είναι, ναι, κάποιοι το κοιτάνε και αυτό. Απλά έχεις δίκιο για... Σου είπα, άμα θες να κάνεις οδηγό αγοράς, φυσικά και θα το αναφέρεις και μετράει. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται κανείς να πει αυτό είναι πολύ μικρό. Αν αυτό που δίνει είναι ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη εμπειρία και έτσι ακριβώς όπως ήθελε να την περάσει. Δηλαδή δεν νομίζω να πει κανείς για το Portal κάποτε ότι είναι 3 ώρες. Το πρώτο Portal, έτσι. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι θα θυμόμαστε το Portal, όχι τότε που το αγοράσαμε, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά ως μια εμπειρία η οποία μας γέμισε. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι και όχι μόνο να το ξεχνάμε, γιατί δεν το ξεχνάμε, απλά καμιά φορά η πόρωσή μας και ο ενθουσιασμός μας για κάποια παιχνίδια μας κάνει λιγάκι να το αφήνουμε στην άκρη.
υπάρχει και το θέμα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει αβέρτα παιχνίδια. Και θέλει τα 50 ευρώ που έχει αυτή τη στιγμή για τους επόμενους 1, 2, 3, 5, 6 μήνες, μπορεί και ένα χρόνο. Γεια σου Χάκη μου, πολλά φιλάκια παιδί μου. Θέλει αυτά τα χρήματα να τον κρατήσουν και λίγο. Γιατί, φοβερή εμπειρία του Journey που διαρκεί 2 ώρες. Αλλά ρε φίλε, εγώ θέλω να παίξω, έχω 50 ευρώ να δώσω, θέλω λίγο να ασχολούμαι. Οπότε καλύτερα μήπως από το να πάρω το αριστούργημα, το ποίημα και τα λοιπά των 2, 5, 10 ωρών, να μην πάω να πάρω κάτι που θα με κρατήσει τουλάχιστον 50, 60, 100 ώρες. Δηλαδή υπάρχει και αυτός ο κόσμος. Σωστά, αλλά αυτό όπως σου λέω είναι άλλη συζήτηση. Εκεί πέρα όμως είναι καθαρό οδηγός αγοράς. Εσύ αν θες να κρίνεις το παιχνίδι ως δημιουργία και τελεία, απομονωμένο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, εσύ τώρα μιλάς τώρα από την απέναντι πλευρά, από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι από εκείνη την πλευρά το βλέπει ο Μπάμπης, γι' αυτό το λέω. Δεν σου λέω ότι έτσι είναι σωστό ή δεν και καλά, νομίζω από εκείνη την πλευρά τη βλέπει ο Μπάμπης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή η επιταγή της αγοράς, η οποία καλώς ή κακώς πρέπει να δίνουμε μια άποψη και γι' αυτό. Τώρα το τι είναι σωστό και τι όχι, νομίζω κάπου στη μέση πρέπει να είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο υποκειμενική η διάρκεια. Μπορεί κάποιος να βρει διάρκεια σε ένα παιχνίδι που εσύ μπορεί να τα άφησες σε 2 ώρες. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, μπορεί ένα παιχνίδι όντως να τελειώνει σε 6 ώρες, αλλά μπορεί σε κάποιον να του άρεσε τόσο πολύ που να θέλει να το ψάξει, να δει λεπτομέρειες, να ξαναπαίξει, να το μελετήσει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Metal Οπότε, Gear Ground Zero. Ναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Καλά, εγώ συνεχίζω να επιμένω ότι αυτό ήταν φιάσκο. Δεν διαφωνούμε. Εγώ έχω 25 ώρες. Εσύ είσαι γενικά εγκεφαλικά πορωμένος μετά. Και άλλοι μέσα στο φόρουμ, όχι μόνο εγώ. Μπορεί και ο Πάνος πλέον. Οι πολύ πορωμένοι. Οι πολύ πορωμένοι που δεν χορταίνουν. Ποιος γιορτάζει? Ο Πάνος. Α, ο Κάπτεν. Ναι. Πολλά φιλάκια στο Ζαράκι. Τα γενέθλια του είναι πάλι. Πέρσι δεν ήταν πάλι. Κάθε χρόνο γενέθλια, τι γίνεται μαζί? Πώς θα γεννηθείς εσύ δηλαδή? Την αγάπη μου στα παιδιά του φόρουμ. Τα αλάνια μου. Γιώργο, ναι. Έλεγες τώρα για το πώς το βλέπει ο καθένας. Νομίζω ότι γενικότερα τα παιχνίδια δεν μπορείς να τα κοιτάξεις από μία οπτική γωνία. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, δεν μπορείς ως αναγνώστης που παρακολουθεί... Κάποιος να χαμηλώσει το μικρόφωνο του γιατί έχω επιστροφή και δυσκολεύομαι. Δεν μπορεί κάποιος αναγνώστης να απαιτεί σε όλα τα reviews... ο reviewer να κρίνει αρνητικά ένα παιχνίδι επειδή ήταν μικρό, γιατί η αναλογία ώρες, ευρώ δεν είναι σωστή. Βέβαια, ο reviewer και ο κάθε άνθρωπος που κρίνει ένα παιχνίδι είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει ότι ξέρεις, όλη αυτή η εμπειρία που σου περιγράφω σε τόσες γραμμές διαρκεί τόσο, από τόσο έως τόσο τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα είναι όπως το λες, ο καθένας με το δικό του, με τη δικιά του ζυγαριά να κάνει το ζύγισμα. Κάποιος μπορεί να θέλει να περάσει πράγματι 25 ώρες με τον Ground Zero και τα 30 ευρώ του Ground Zero που ζήτησε να ήταν πολύ λίγα για αυτόν. Yes, κάποιος όμως ο οποίος ήθελε απλά να το τελειώσει μία φορά το παιχνίδι, να δει ας πούμε από την αρχή μέχρι το τέλος και ασχολήθηκε 2 ώρες, 3 πόσες είναι, τα 30 του φαίνονται πολλά, όπως εμένα. Σίγουρα. Βασικά δεν υπάρχει σωστή ή λάθος ζυγαριά. Απλά υπάρχουν διάφορες ζυγαριές και ο καθένας διαλέγει τη δική του. Πώς του κάθεται, ξέρεις. Ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, εγώ το Oblivion έπαιξα τη βασική ιστορία και το παράτησα. Έτσι, που μπορεί άλλος να έχει βάλει 200 και 300 ώρες το παιχνίδι, έτσι. Τέτοια παιχνίδια προορίζονται. Εσύ καταρχάς έκανες λάθος που εφόσον ασχολήθηκες μόνο με το main story που το ξεκίνησες εξ αρχής. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο παιχνίδι αξίζει για το main story. Αξίζει να το πάρεις μόνο για το main story, έτσι. Δεν ήξερα. Εντάξει, έστω όμως είδεν το main story. Εντάξει, είναι Oblivion. Εντάξει. Ναι, αλλά εντάξει, όπως λέει και ο φίλος Ναϊρανίλ, άρα δεν έπαιξε το Oblivion, που και έτσι είναι. Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα, έτσι. Ναι, το πόσο έπαιξες. Το πόσο πρέπει να παίξεις για δηλαδή, να δηλαδή, έπρεπε εγώ να κυνηγήσω την εμπειρία του Oblivion. Σωστό, ρε φίλε. Είναι πραγματικά. Πώς θα το πω.
Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Ότι εσύ λες ότι ας πρόσεχε το Oblivion και να με κρατούσε εμένα το παιχνίδι. Να, φυσικά, ας μου έδινε ας με κινήτρα, ας έκανε κάτι για να με τραβήξει να εξερευνήσει τον άλλη, κόσμο του. Από την άλλη, η απάντηση σε πολλούς θα είναι ότι σε τέτοια παιχνίδια πολλές φορές ίσως να πρέπει να εξαρτάται από εσένα το κατά πόσο θέλεις σωστό. Να ασχοληθείς. Γιατί εφόσον υπάρχουν και πράγματι η όλη εμπειρία τους βρίσκεται εκεί, σε αυτά που δεν υπάρχουν στο main story, και εφόσον υπάρχουν και ξέρω ότι θα σε τραβούσαν άνετα, ίσως απλά το παιχνίδι σου αφήνει την ελευθερία να σου πει: ρε φιλαράκι, open world είμαι, έχω τα πάντα. Αν θέλεις και να ασχοληθείς, μπορείς να ασχοληθείς. Αν θες, μπορείς να το πας το main story και να τελειώνεις και να το αφήσεις στην άκρη το παιχνίδι μας. Οπότε και σε αυτά δεν. Λέει ο φίλος. Περίμενε. Λέει: είναι η φύση αυτών των παιχνιδιών τέτοια. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Το GTA μια χαρά σε κρατάει. Ναι, ρε, είναι θέμα. Τον Grand Theft Auto. Αν και εντάξει, δεν είναι ακριβώς παρόμοιου είδους, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Ακόμα και το Witcher πιο πολύ με κράτησε. Ίσως γιατί. Ή το Bloodborne, ας πούμε, το οποίο παίζω τώρα. Καμία σχέση. Ίσως να μην είσαι και για τέτοια, Γιώργο. Ναι, ίσως, αλλά προφανώς ίσως, και υπάρχει θέμα γούστου, έτσι. Να σου πω και κάτι άλλο. Ίσως να μην είσαι και από αυτούς που. Ίσως να, μάλλον να το πω αλλιώς. Λόγω του χρόνου σου και τα λοιπά, να μην θέλεις τα παιχνίδια ή μάλλον να θες τα παιχνίδια να σε παίρνουν και λίγο από το χεράκι, όχι στην πρόοδο, αλλά θέλω να σου λένε. Κατάλαβε, θέλω να με πείθουν ότι ο χρόνος που διαθέτω θα αξίζει τελικά. Ναι, κάπως εντάξει. Έτσι. Ίσως δεν έχεις χρόνο όμως να παίξεις εσύ να το ψάξεις και να δεις αν όντως υπάρχουν. Μπορεί να είναι ναι. Και αυτό. Ναι. Σίγουρα. Πάντως, τώρα που το έφερε η συζήτηση και παίζοντας τον Bloodborne εδώ και αρκετό καιρό. Παίζει να είναι σύνολο τώρα κανένας μήνας. Λίγο βέβαια, αλλά παίζω. Είναι το μοναδικό παιχνίδι, μπορεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, αν μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά έτσι θέλω νομίζω. Λίγο να προσέξεις τι θα πεις για το παιχνίδι, γιατί θα σε κλείσω, Ναι, όχι. Θα σου πω, δεν έχει σχέση με το παιχνίδι καθ' αυτό. Δεν, απλά, κάνω, λόγο, πω... δεν κάνω λογοκρισία, απλά να ξέρεις αν πας να πεις κάτι αρνητικό για τον Bloodborne, θα σε κλείσω. Όχι, όχι, δεν θα πω. Εγώ έχω ήδη οπλίσει το κόκκινο κουμπάκι του Sky. Είναι έτοιμος να πατήσω το κλικ, παιδιά, να το. Εδώ και ταυτόχρονα εκτοξεύομαι για την καρέκλα μου. Θα ανοίξει μια τρύπα πάνω και θα πάει η κάμερα από κάτω και θα βλέπει τη γριά να σε κοιτάει και να λέει τι έγινε εδώ. Έλα, για πες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω ένα παιχνίδι και να μην με ενδιαφέρει καν πόση ώρα παίζω. Δηλαδή το ότι απλά κάθομαι, προσέχω κάθε λεπτομέρεια, το πάω σιγά σιγά, το ευχαριστιέμαι και δεν με ενδιαφέρει καν πότε θα τελειώσει, τι θα παίξω μετά, με περιμένει άλλο παιχνίδι. Και όλες αυτές οι σκέψεις που μας έχει γίνει λίγο ψυχαναγκασμός, για μένα ας πούμε είναι φοβερή επιτυχία. Είχα πολύ καιρό να το νιώσω αυτό. Ναι. Τώρα όμως ανέφερε σε ένα παράδειγμα ενός παιχνιδιού το οποίο. Να το ο Σνούπι μου. Νευρίασε. Κόβει πρόσκυλο. Εννοούσα το γλυκούλι μου. Έμαθα και για το Σνούπι. Oh. Έμαθα από τον Ευτύχη τι είναι ο Σνούπι. Έμαθε ότι τον βασάνιζε. Αυτός ο θάνατος. λοιπόν. Τώρα αναφέρεσαι σε ένα παιχνίδι το οποίο σε μαγνητίζει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Σε μαγνητίζει και στην εικόνα του μόνο, όχι μόνο στο gameplay του. Αυτό ήταν το δεύτερο που θα σου έλεγα. Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι με τέτοια ικανότητα να δημιουργεί εικόνες την ώρα του gameplay. Δηλαδή, πολλές φορές σταματάω, κοιτάω απλά τον ορίζοντα μπροστά μου και λέω: Τι λες τώρα, φίλε, τι έχουν φτιάξει. Δηλαδή, πόσο προσεγμένα έχει γίνει η σύνθεση κάθε εικόνας. Βλέπεις απέναντι ένα μικρό πύργο να αχνοφαίνεται, εχθρούς πιο εκεί, φωτιές, ομίχλη, σαπίλα, δηλαδή πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ανώτερο στο σημείο από όλα τα Souls. Ο τρόπος δηλαδή που πλάθει εικόνες τη στιγμή που παίζεις, είναι ασύλληπτο, όχι, είναι όχι ασύλληπτο. Σε κατσίν, τη στιγμή που παίζεις, είναι φανταστικός. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μου άφησε πικρία το Bloodborne, αν υπάρχει μια πικρία τέλος πάντων, είναι ότι δεν χόρτασα το παιχνίδι. Δεν το χόρτασα το παιχνίδι. Ήθελα πολύ περισσότερο από αυτό.
Όχι ότι η διάρκεια του ήταν λίγη, 35 ώρες ξέρω εγώ. Αλλά ναι, δεν το χόρτασα το παιχνίδι. Και δεν εννοώ ότι δεν το έπαιξα κι άλλες φορές. Εννοώ σαν μία πρώτη φορά ήθελα κι άλλο, ρε παιδί μου. Ήθελα πολύ περισσότερο. Και αυτό είναι το επίτευγμα τέλος πάντων τέτοιων ομάδων, έτσι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, παιδιά, τώρα δεν υπάρχουν και πάρα πολλά παιχνίδια. Μα να σου πω κάτι στη τώρα. Στη ζωή μας που δεν θέλεις με την καμία να τελειώσουν. Δηλαδή, να στεναχωριέσαι όταν βλέπεις τους τίτλους τέλους. Μα να σου πω τώρα. Ποια η διαφορά, και ίσως αυτό είναι και θέμα δικού μου προσωπικού γούστου, αλλά θα προσπαθήσω να δείξω τι με κερδίζει και τι με χάνει σε άλλα παιχνίδια. Πού με χάνουν. Δες την αρχιτεκτονική και τη γεωμετρία του Bloodborne, έτσι. Ναι. Το οποίο είναι σοκάκια, τα οποία βγάζουν σε άλλα σοκάκια, τα οποία εν τέλει καταλαβαίνεις ότι καταλήγουν και προσανατολίζεις στο γενικότερο χάρτη, έτσι. Κάπως έτσι λειτουργεί συνέχεια. Και σκέψου τη γεωμετρία και το σχεδιασμό του, και μετά βάλω το απέναντι σε ένα Fallout, ας πούμε. Όχι ότι το Fallout δεν είναι καλό, απλά θέλω να συγκρίνω αυτό μόνο τον τομέα. Το οποίο είναι ένα αχανές περιβάλλον, πόλη. Ένα αχανές περιβάλλον, πόλη. Ένα αχανές περιβάλλον, μια σπηλιά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Είναι σαν να είχαν ένα πεδίο, ας πούμε, και μετά να έβαζαν από πάνω πράγματα. Το άλλο φαίνεται σαν ένα αρχιτεκτονική πραγματικού κόσμου. Δηλαδή έχουν χτίσει αληθινά έναν κόσμο. Θα σου θυμίσω ένα σημείο. Είσαι τέλος πάντων στο. Δεν θα είναι spoiler. Είσαι στο Forbidden Woods, ας πούμε. Ναι. Και ανακαλύπτεις μια σπηλιά η οποία, παιδιά, είναι όσο χωράει ο χαρακτήρας. Δηλαδή είναι πολύ στενή. Ναι. Κατεβαίνεις κάτω. Εντάξει, πέρα ότι έχει μια απίστευτη θέα κάτω-κάτω και εχθρούς, ναι, ναι, που. Τέλος πάντων, μετά από εκεί, πάλι σε ένα κολόστενο από εκεί, βρίσκεις μια σκαλίτσα, ανεβαίνεις πάνω, ανεβαίνεις μια θεόψιλη σκάλα, ας πούμε. Και φτάνεις στην αρχή του παιχνιδιού. Ναι, και φτάνεις στην αρχή του παιχνιδιού και λες, τι λες τώρα. Ναι. Και πέρα από ότι από εκεί ξεκλειδώνει για να πας σε ένα τελείως άλλο μέρος, το οποίο άστο και εκεί πέρα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Θέλω να σου πω, για τα δικά μου γούστα, ο τρόπος που σε μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο, που είναι πιστικό, γιατί βλέπεις, ρε παιδί μου, έχει στενάκια, σοκάκια, η κάθε γωνία έχει ένα χαρακτήρα, έχει μια λεπτομέρεια. Τώρα μιλάς, επιμένω, ότι και το ξέρεις, τα Souls παιχνίδια και το Bloodborne έχουν αυτήν την απίστευτη ικανότητα στο να σε κάνουν να νιώθεις κομμάτι του κόσμου και κομμάτι ενός κόσμου ο οποίος έχει συνοχή. Μπράβο. Και δεν είναι πίστες. Επίπεδα μεταξύ τους, και ότι είσαι σε έναν ενιαίο κόσμο με αριστουργηματικό τρόπο δεμένα τα μέρη του και οι τοποθεσίες του, και αυτό που λες είναι μία από τις πολλές πολλές περιπτώσεις που λες, όπα, τι στο διάολο έγινε τώρα και εγώ βρέθηκα εδώ, πώς, και σκέφτεσαι ότι απλά δεν είναι μία σκάλα που σε ανέβασε οπότε σε πήγε με loading πάνω. Έτσι, είναι όντως έτσι φτιαγμένος ο κόσμος. Εντάξει, τώρα μιλάς για περίπτωση, ρε παιδί. Απλά, ξέρεις τι, ήθελα να σου συγκρίνω πως η μία φιλοσοφία σχεδιασμού με την άλλη, πως εμένα μου δίνει κίνητο να συνεχίσω να εξερευνώ, να προχωράω, να απολαμβάνω κάθε... Άκου σχόλιο ο Μπάμπης. Ένα 10 απόδοση είχε ότι θα γυρίσει σε Bloodborne η εκπομπή. Όχι, εντάξει, τώρα. Όχι, όντως, έτυχε, επειδή απλά, το παίζω, απλά τώρα ασχολήθηκε το γατάκι, γι' αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι. Γι' αυτό συζητάμε πάλι για Bloodborne. Τέλος πάντων, ας πούμε το Witcher, εσένα δεν θα σου αρέσει αυτό το κομμάτι. Το Witcher δεν. Ειδικά το Witcher. Ειδικά το Witcher, το οποίο είναι επικό και παιχνιδάρα, σε ανθρώπους σαν και σένα που θέλεις και το λίγο σπρόξιμο. Να σου δώσει τα ερεθίσματα δηλαδή. Εσύ πιστεύω ότι στο Witcher στις πρώτες 15 ώρες θα κουραστείς πάρα πολύ. Και πόσο μάλλον ένα Witcher το οποίο τις πρώτες ώρες τουλάχιστον δεν έχει ούτε σεναριακά ενδιαφέρον, ούτε κυλάει πάρα πολύ τέτοιο, με συγχωρείτε. Κυλάει πάρα πολύ ριχά. Χελικά. Νοχελικά, ναι. Οπότε ναι, είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Ναι, θα δούμε. Ξέρεις, βέβαια, το Bloodborne είναι καλύτερο παιχνίδι, αλλά εντάξει, έλα, βαρέστε τώρα, αλλά ό,τι θέλετε λέτε. Και εγώ προσωπικά ό,τι θέλω θα λέω. Το Bloodborne είναι καλύτερο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, έλα, για πες.
Όχι μου. Τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι είναι και θέμα γούστου αυτό. Απλά ήθελα πιο πολύ να σου δείξω οι δικές μου ενστάσεις που εντοπίζονται με τέτοιου είδους παιχνίδια που ξέρεις παραδοσιακά είχα θέμα στο να τα συμπαθήσω ή να μου αρέσουν σε πολύ υψηλό βαθμό, ας πούμε, και με το Fallout και με τα Oblivion και με το Skyrim και με όλα αυτά τα δυτικού τύπου RPG, ναι, της κυρίως Bethesda, αυτό το σκέφτομαι. Γεια σου ρε Ντέρεκ, γεια σου αγόρινα. Βλέπω από την αρχή της εκπομπής πάρα πολλά σχόλια που αφορούν το Allison Road. Α, για πες, δεν αυτό ξέρω, δεν το είδα ακόμα. Δεν ξέρω αν το είδες. Είδα μόνο ότι πρόκειται, ότι είναι εμπνευσμένο από το PT. Ναι, είναι ουσιαστικά ο πνευματικός διάδοχος του PT και διαπραγματεύεται μια τέτοια κατάσταση σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, με πολύ ρεαλιστικά γραφικά και φωτισμούς και με μια οντότητα εκεί μέσα, τέλος πάντων, ξέρεις, στο ύφος του PT. Νομίζω ότι παραπήρε έκταση το θέμα του Allison Road και εξηγούμε. Πρώτα απ' όλα αυτό που βλέπω εγώ από το βίντεο είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό και το θέλω. Πρόσεξε, το θέλω. Εννοείται. Αλλά, παιδιά, ένα μικρό indie παιχνίδι θα είναι. Δεν θα είναι κάτι. Δεν είναι ο διάδοχος του Silent Hills. Είναι ο διάδοχος του PT. Του μικρού teaser του Silent Hills. Δεν είναι το παιχνίδι που θα περιμέναμε από το Kojima. Τελικά θα το δούμε από μια indie ομάδα. Απλά, την ιδέα του PT, του παιχνιδιού που διαρκεί μία με δύο ώρες, του παιχνιδιού, του teaser demo game τέλος πάντων, τη μεταφέρανε σε ένα, κάποιοι indie developers. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να το περιμένουμε σαν τρελή, με την έννοια ότι δεν θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μία μεγάλη προστίκη στο horror genre που από τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, έχει πρόβλημα. Εννοείται ότι θα ενθουσιαστείς με αυτό που βλέπεις. Εννοείται ότι σου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπεις. Είναι συγκλονιστικό και το θέλεις. Και θα γίνει και live stream. Θα χεστούμε πάνω μας και θα τσιρίζουμε κλασικά σαν μικρά κοριτσάκια. Αλλά νομίζω ότι το ίντερνετ μπορεί πανεύκολα να ανεβάσει τέτοιες περιπτώσεις. Που εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ποιος ξέρει τι, ρε παιδί μου. Ένα μικρό demo είναι. Ένα μικρό tribute σε ένα demo. Το οποίο λεγόταν PT. Δεν είναι ούτε το Silent Hills ούτε τίποτα. Αυτό. Και εντάξει, λίγο εποφελήθηκαν από όλο αυτό το θέμα. Εγώ, αν θέλεις, το επόμενο μεγάλο horror παιχνίδι που περιμένω είναι το Σώμα, έτσι. Καλά, προφανώς. Δηλαδή, σε τέτοια παιχνίδια καλό θα είναι να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας και όχι τώρα σε μικρά indie παιχνιδάκια φτιαγμένα πάνω σε Unreal Engine, ας πούμε, που μπορεί και εγώ με σένα αν κάτσουμε και ασχοληθούμε να φτιάξουμε. Δεν ξέρω, δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι παιχνιδάρα και να χαζέψουμε, αλλά εντάξει, το παρακάνουμε. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι πολύ απότομα ένα τέτοιο παιχνίδι πήρε τόσο μεγάλη έκταση και μάλιστα τώρα ακούγεται ότι θα βγει και σε κονσόλες και τα λοιπά. Αυτό ήταν έξυπνο τώρα, γιατί πολύ έξυπνο. Πάτησαν πάνω στο όλο θέμα του PT για του Silent Hills, για το οποίο ο κόσμος διψούσε προφανώς. Αυτό, και το εκμεταλλεύτηκαν. Ακριβώς. Από την άλλη, αυτό θα έπρεπε να ψιθυρίζει στα αυτιά του οποιοδήποτε από την Konami και τους λοιπούς ότι αυτό το παιχνίδι το ήθελε ο κόσμος. Ότι το PT έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και ανέβασε υπερβολικά ψηλά τον πήχη και θα πρέπει, ας πούμε, αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να ξεπληρωθεί αυτό το χρέος. Βέβαια, στις μέρες μας εμείς οι Έλληνες για χρέη δεν πρέπει να μιλάμε, αλλά ναι, λέω, ρε παιδί μου, αυτό το χρέος πρέπει να πληρωθεί κάπως, να αποπληρωθεί, και δεν νομίζω ότι το Allison Road θα καταφέρει να αντικαταστήσει αυτό που εμείς, δεν ξέρω για εσάς, οι μικροί πιτσιρικάδες που ασχοληθήκατε με το PT και είδατε τον καρπά να τσιρίζει, αλλά για μένα το Silent Hills του Kojima και και της Konami, το μεγάλο και του Del Toro, εμένα δεν μπορεί ένα παιχνιδάκι indie να με καλύψει, έτσι. Εγώ θέλω
το συγκεκριμένο. Ο Hacky Pixels λέει παίξε Minecraft σάκι. Δεν μπορώ να παίξω Minecraft, νιώθω ότι αν ανοίξω το Minecraft θα κάνω ιδίες, δηλαδή δεν ξέρω πώς παίζει, δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά. Αυτό. Σάκη, δεν είσαι για Eurogroup. Τι εννοείς ρε? Γιατί ποιος είναι για Eurogroup? Ξέρεις κάποιον που είναι? Για Eurovision. Για Eurovision το έχω, φίλε, και μπορώ να σου τραγουδήσω. Say the magic word. Singapore is it. Τι, δεν το έχω? Όχι, να φύγω. Θα τα πούμε την Παρασκευή, αγόρι μου. Θα παίξουμε μαζί στράτα, στρατούλα. Χάκερ, μαλάκα, χάκερ, μαλάκα. Εδώ. Θα με πας, θέλει μια μέρα όντως να με βάλετε μια μέρα να παίξω έτσι μαζί σας. Απλά δεν ξέρω, πρέπει να κάθομαι να σε σκοτώνω μόνο, να δω πώς είναι. Τώρα, τι άλλο θέλετε να κουβεντιάσουμε? Παρακαλώ, παρακαλώ. Α, να τελειώνω για να μην το ξεχάσω αυτό που θέλω να πω για το διαγωνισμό. Άντε, πες. Ωραία, να τελειώνουμε και με αυτό. Λοιπόν, απλά επειδή είναι πολύ ωραίο, πρέπει να το πω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τον τελευταίο καιρό, από τις 15-16 Ιουνίου και για ένα μήνα και κάτι, τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός τουρνουά στα 7spot, πανελλαδικός. Στα 7spot, τα καταστήματα 7spot που έχουν playrooms μέσα, ξέρετε τι είναι τα playrooms στα 7spots, είναι τα, ξέρετε, τα πολύ φοβερά δωμάτια που έχει μεγάλες οθόνες κτλ. Τρέχει ένας διαγωνισμός, ένα τουρνουά για το Formula 1 2015, το καινούργιο το οποίο κυκλοφορεί τώρα, στο οποίο μπορείτε να πάτε να παίζετε, να κάνετε χρόνους στα δωμάτια αυτά, με σκοπό να μπείτε σε κάποιες μεγαλύτερες θέσεις, και το κάθε playroom θα κάνει τα δικά του τουρνουά, θα βγάλει τους δικούς του νικητές που θα κερδίσουν δώρα στα συγκεκριμένα playrooms, και μετά οι καλύτεροι των playrooms πανελλαδικώς θα διαγωνιστούν πάλι σε χρόνους, ώστε να ανακηρυχθούν οι τρεις πολύ πολύ μεγάλοι νικητές. Έχει πάρα πολλά δώρα, έχει τα παιχνίδια, τα Formula 1 οπωσδήποτε θα δώσουν, εννοείται. Θα δώσουν, Sound System Towers της Energy, θα δώσουν στον νικητή PlayStation 4 και τέτοια πράγματα. Δεν θα κάτσω τώρα να τα αναλύσω όλα. Μπορείτε τώρα, από αύριο ρε παιδί μου, να πάτε να κάνετε τους χρόνους σας και να πάρετε και απευθείας θέση στον τελικό. Πάρτε την παρέα σας και πάντα, έχει πλάκα και θα ξεχαστείτε κιόλας με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς είμαστε χορηγοί επικοινωνίας στο όλο σκηνικό. Σας έχουμε ενημερώσει και με άρθρα και με posts και ιστορίες. Θα το καλύψουμε και μέχρι τέλους. Ενδέχεται, απλά πέφτει το Σαββατοκύριακο νομίζω που θα λείπουμε στην Αθήνα. Θα δω όμως τι μπορούμε να κάνουμε. Θα το καλύψουμε, θα δείξουμε και τους νικητές και τα ονόματα κτλ. Ίσως φτιάξουμε και κάποιο βίντεο εκεί μέσα. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να πάμε. Παρ' όλα αυτά, δείτε το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλετε πληροφορίες, μπείτε στο site των 7spot και σε εμάς έχει ένα σχετικό μπανεράκι στην κεντρική σελίδα. Επισκεφτείτε το link και θα καταλάβετε τι εννοώ. Σας το δίνει και ο Κούλης μέσα στο chat. Μπάτε. Λοιπόν, αυτά και με αυτό. Κύριε, να ακούσω. Κύριε Nike, από σένα. Έλα. Εσύ τι παίζεις τον τελευταίο καιρό? Destiny, ξέρω, τι θα παίζει. Όχι. Τι παίζεις ρε? Destiny. Όχι ρε. Τι ρε? Forza Horizon 2. Α. Ναι, ναι, το DLC το καινούριο. Και το DLC το καινούριο και το εντάξει, ήταν Porsche μόνο αυτό, αμάξια είχε. Και το προηγούμενο όμως το DLC που είχε κυκλοφορήσει, το Storm Island, πολύ ωραίο. Και έπαιξα και το Standalone που είχαν δώσει δωρεάν όταν κυκλοφόρησε η καινούργια ταινία Fast and Furious. Ναι. Και αυτό. Αχα. Ναι. Έχεις πάει.
Εντάξει, το έπαιξα. Πόσο το έπαιξα, έφτασα που έφτασα. Θα συνεχίσω το Alien Isolation που, ναι, το έχω ξεκινημένο από τότε. Ωραία. Εγώ συνεχίζω να λιώνω Witcher στο PC. Το οποίο το πάω αργά αργά και βασανιστικά, γιατί θέλω να δω πράγματα τα οποία λόγω του review ίσως να βιάστηκα και να μην έδωσε τόσο μεγάλη σημασία στα side quests και τα λοιπά. Στο PC είναι ένα κουκλί και μισό, είναι ασύλληπτα όμορφο το παιχνίδι, οπότε το απολαμβάνω ακόμη περισσότερο. Όχι ότι δεν ήταν όμορφο στις κονσόλες, αλλά στο PC είναι απίστευτο. Παίζω λοιπόν το Witcher που πάει λαου λαου. Με την Αλίνα προσπαθώ να βρούμε χρόνο να τελειώσουμε το Ori. Και με τη Ραφαέλα. Δεν είναι μεγάλο. Και με τη Ραφαέλα. Όχι, δεν είναι μεγάλο, αλλά όταν λέω προσπαθούμε, δεν εννοώ ότι καθόμαστε να παίξουμε. Απλά προσπαθούμε να βρούμε χρόνο να κάτσουμε να παίξουμε. Ξεκινήσαμε για να δύο σειρές τώρα και βλέπουμε. Και αυτό. Και με τη Ραφαέλα παίζω λίγο το Yoshi, το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα. Βέβαια, σε κάποια σημεία είναι λίγο ρηχό, Γιώργο. Θα σου πω, το λίγο βάθος... επαναλαμβανόμενο και ρηχό. Το βάθος του είναι στο να συλλέγεις τα τέτοια. Άμα ψάξεις να συλλέγεις τα... Έχει μερικά λαθάκια, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Φυσικά και έχει, πάρα πολλά κιόλας. Ναι. Αλλά, εντάξει, δεν θα δώσεις πάρα πολύ σημασία, νομίζω. Όχι, ναι, καταρχάς είναι κουκλή. Αυτό είναι κουκλή, είναι πολύ ωραίο να το παίζεις, πολύ ευχάριστο. Και αν θες την άποψή μου, είναι λίγο για πιο μικρές ηλικίες. Μετά. Κάτσε, περίμενε μετά. Περίμενε. Είναι και για πιο μικρές. Για την ώρα δηλαδή δεν είδα, ρε παιδί μου. Όχι, όχι, ναι. Θα σου πω, αν το παίζεις μόνος σου, μπορεί να γίνει λίγο εκνευριστικό αν θες να τα συλλέξεις όλα. Σκέψου ότι έχει μέχρι και να τερματίζεις με full ζωή σε κάθε πίστα. Αλλά ναι, εντάξει, κατάλαβα, είναι λίγο ανούσιο κατάλαβα, μετά από ένα σημείο. Κατάλαβες. Ναι. Το κακό είναι ότι έχει ορισμένα φτηνά σχεδιαστικά τέτοια στα collectibles. Κάτι που, ας πούμε, δεν έχει κανένα νόημα να είναι τελείως κρυφό. Το οποίο μόνο αν πλησιάσει και πάει να περάσει τον τοίχο θα ανοίξει. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό, μου φαίνεται λίγο φτηνό αυτό. Κατάλαβες, πολύ καλό φτιαγμένο. Είναι πολύ καλό φτιαγμένο και πάρα πολύ όμορφο, ρε. Πάρα πολύ. Ναι. Σας βλέπω, ρωτάτε εδώ και πάρα πολύ ώρα για το Project Inside. Το Project Inside, όπως σας έχω πει, είναι μια δουλειά, παύλα πρωτοβουλία που έχουμε πάρει με μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων στην Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Το κάναμε σε συνεργασία αυτό το project μαζί, το υλοποίησα εγώ, το project από τη δικιά μου την πλευρά έχει ολοκληρωθεί, είναι έτοιμο, αλλά επειδή δεν μπορώ μόνος μου να πάρω απόφαση να σας το δείξω, θα πρέπει να περιμένουμε την στιγμή, την κατάλληλη στιγμή που θα θέλει η εταιρεία να το λανσάρει. Είναι ολοκληρωμένο, θα το δείτε 100% το Project Inside. Σας έχω πει είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν κρίνεται από εμάς το πότε θα σας το δείξουμε. Ήτανε να γίνει η αποκάλυψη τέλη Ιουνίου, αλλά τέλη Ιουνίου είχαμε άλλα ζητήματα στη χώρα που δεν σήκωναν Project Insights και ιστορίες. Μας πρόλαβαν, ξαναλέω, οι εξελίξεις. Οπότε υποχρεωτικά πήρε και αυτό αναβολή. Πήρε για κάποιες εβδομάδες. Θα πάμε από φθινόπωρο. Δεν ξέρω. Δεν είναι στο χέρι μου. Εγώ έχω τελειώσει. Είναι έτοιμο. Είναι συγκλονιστικά ωραίο. Δεν το χορταίνω να το βλέπω και να το χειρίζομαι. Δεν μπορώ όμως να πω πολλά άλλα πράγματα. Οπότε θα περιμένετε λίγο, παιδιά. Αλλά μην γκρινιάζετε σε εμάς. Γιατί εμείς τη δουλειά μας την έχουμε κάνει. Έχουμε ολοκληρώσει. Είναι έτοιμο. Και είναι μια δουλειά, φανταστείτε, 4 με 5 μηνών. Εντάξει, το δουλεύουμε σε πολύ εντατικά. Οπότε κάντε λιγάκι υπομονή. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να αποκαλύψω οτιδήποτε, οπότε άδικα ρωτάτε τι περίπου είναι και τέτοια. Τι λέμε, είπαμε στο τέλος θέλω να μου αφήσετε κάποια λεπτά να μιλήσω για το Mad Max, Sorry, πόσα λεπτά. Όσα θέλω εγώ, τι θέλεις. Πόσα ρε, να κρατώ ώρα. Ό,τι θέλω εγώ, τι θέλεις. Θα μιλήσω. 10 λεπτά θέλω. Θα είσαι εσύ τώρα. Να, εσύ, την είδες την ταινία εσύ. Μετά το Yoshi's Woolly World,
Ναι. Να τις βάλεις, εντάξει είναι στο Wii αλλά είναι παρόμοιο, να τις βάλεις στο Kirby's Epic Yarn. Το παρήγγυλα. Α. Το παρήγγυλα. Ναι. Θέλει αυτό με τις πατενίνες. Α. Το είδε σε related trailer και όχι, μην επομπάθαινε αυτό. Ο Nike λέει άλλο, λέει του Wii. Εσύ λες το πρόσφατο που βγήκε. Α, εγώ λέω Rainbow το The Rainbow Paintbrush, ναι. Α, όχι ρε, του Wii πάλι που είναι έτσι με υφάσματα και ξέρω εγώ. Κατάλαβα. Ναι, ίδιο στυλ. Α, και για να τελειώσω με αυτά και που παίζω. Εύκολο. Εξίσου εύκολο απλό. Με αυτά που παίζω, αγόρασα DayZ. Δεν σίγουρα, μπορούσα να βγάλω τα λεφτά μου από το PayPal. Οπότε έπρεπε κάπου να τα σκοτώσω και έδωσα 27 ευρώ για τον DayZ. Ναι, και αυτό που είπε Snake, ναι, είναι τον DayZ και κόψει το troll. Εντάξει, αφού έχει το άλλο, ρε, έχει το Wars. Το άλλο το έχω. Όταν πήγα να το αγοράσω, μου είπε το ξύδι. DayZ, λοιπόν. Πρέπει να βρω κατάλληλη ευκαιρία να το ξεκινήσω και θα το ξεκινήσουμε μαζί. Δηλαδή, θέλω και τη βοήθειά σας να μπείτε λίγο οι πιο σχετικοί μαζί. Θα κάνουμε διάφορες ιστορίες με το DayZ. Λοιπόν, αυτά με μένα. Εσύ πρίσκα τώρα μόνο Bloodborne, τίποτα άλλο? Τίποτα, και πολύ είναι, θα έλεγα. Splatoon τελικά, παίξατε? Θα παίξουν? Α, ναι, κύριε Ραφαέλα, λιώνεις Splatoon, ξέχασα να το πω. Φοβερό, φοβερό. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο πολύ μου αρέσει. Και τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, φίλε της Nintendo. Ναι. Έτσι. Και ήταν και εμπορικά πετυχημένο. Αυτό λέω, δηλαδή, ναι, αυτό. Άμα στα εμπορικά πήγε 9 πολύ εκατομμύρια καλά. Φτάνει σε 1 εκατομμύριο, καλό είναι, ένα στένια. Έριξα λίγα σαλάκια στο μικρόφωνο μου. Εντάξει. Έλα, για πες. Θέλεις να πάμε τελείως χαβαλέ τη συζήτηση? Να ακούσω. Είδες τη φήμη που βγήκε από έναν και καλά insider που έλεγε ότι το NX δεν θα κοντράρει σε δύναμη το PlayStation 4 ή το Xbox, τέλος πάντων? Ναι, το διάβασα και νομίζω ότι έχω βγάλει μια εικόνα προκαταβολικά για την επόμενη κονσόλα της Nintendo. Για πες. Δεν θα είναι κανονική κονσόλα. Δεν μπορεί να μας λέει ότι η επόμενη κονσόλα, δηλαδή το Wii U ήταν λίγο, ήταν αρκετά πιο αδύναμο. Αλλά ανήκει στην ίδια γενιά. Η επόμενη, η νέα γενιά της νέας γενιάς κονσολών της Nintendo θα είναι πιο αδύναμη από την τωρινή γενιά των κονσολών της Microsoft και της Sony. Θεωρώ, και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, θεωρώ ότι η επόμενη κονσόλα της Nintendo δεν θα είναι το απολύτως παραδοσιακό που πιστεύουμε ότι θα είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να βγάζω βιαστικά συμπεράσματα, όχι ότι δεν θα είναι κανονική κονσόλα, δεν θα παίζει δηλαδή και παιχνίδια ή θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι θα το πάει αλλού. Δεν ξέρω ποιο είναι το project, δεν ξέρω ποιο είναι το concept, αλλά για να λέει ότι είναι πιο αδύναμο σημαίνει ότι βασίζεται κάπου αλλού. Δεν είναι η κονσόλα που πολλοί πιστεύουν ότι άντε επιτέλους να τη δούμε να μπαίνει στο παιχνίδι. Με χαμηλότερη, με πιο αδύναμη κονσόλα, εν έτη 2016 και βάλε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα κυκλοφορήσει του χρόνου, του χρόνου θα ανακοινωθεί. Εντάξει. Θα ανακοινωθεί επίσημα, εννοώ, θα αποκαλυφθεί. Δεν νομίζω ότι το 2017 θα μπορέσεις να κυκλοφορήσεις μία κονσόλα παραδοσιακή στο ύφος που πιστεύουμε ότι που θέλουμε εμείς οι fans, ξέρεις, hardcore, hardcore, και θα είναι πάλι πίσω από τον ανταγωνισμό, ο οποίος σιγά σιγά θα κοντεύει, που λέμε τώρα, θα κοντεύει προς την επόμενη του γενιά. Ναι, δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Προφανώς κάπου αλλού θα στηρίζεται, κάτι άλλο θα είναι αυτό που θα κάνει το NX να ξεχωρίζει. Απλά, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν ξέρω αν έχω άδικο. Σίγουρα θα έχει κάτι το διαφορετικό, αλλά θεωρείς ότι είναι αρκετό πλέον? Δεν θεωρείς ότι ίσως έχει κουράσει λίγο Nintendo με αυτό το πράγμα? Με το δε και καλά που ορισμένες φορές φαίνεται και λίγο πιεσμένο, ας πούμε, κατάλαβες? Δεν και καλά ότι πρέπει να στηρίζεται σε κάποια καινοτομία και κόνσεπτ, εννοείσαι? Ναι. Γιατί αν σκεφτείς, οι υπόλοιποι τρεις, και όταν λέω τρεις βάζω και το PC μέσα, έχουν φτιάξει ένα οικοσύστημα
το οποίο είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις παιχνίδια και στις τρεις κονσόλες και να κυκλοφορούν και στις τρεις. Και κάπως έτσι επιβιώνουν και οι τρεις, εντάξει, ψιλοανέμακτα. Δηλαδή, εντάξει, κάποιο θα είναι νικητής, αλλά ο άλλος θα επιβιώσει, δεν θα πάει για φούντα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Η Nintendo μια ζωή ήταν λίγο σαν ξέμπαρκι από αυτό το οικοσύστημα. Και αν όντως επαληθεύεται αυτό που υπάρχει αυτή η φήμη, τέλος πάντων, θα συνεχίσει να είναι ξέμπαρκι. Πιστεύεις ότι δεν χωράει η βιομηχανία και ένα τέταρτο σε αυτό το οικοσύστημα, όπως την Nintendo? Τέταρτο ως προς τι? Εννοώ να ήταν μια ακόμα κονσόλα για την Nintendo. Δηλαδή να ήταν μια κονσόλα η οποία είναι, εντάξει, πιο δυνατή προφανώς από αυτές που έχουν βγει πριν 3 χρόνια όταν κυκλοφορήσει, αλλά στην ουσία να μπορεί να παίρνει third parties από αυτούς. Αλλιώς δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αναπτύξουν για τη νέα κονσόλα την Nintendo. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι η Nintendo στο μέλλον που μας έρχεται θα αλλάξει ριζικά πρόσωπο. Πολύ φοβάμαι ότι η εικόνα της γραφικής Nintendo τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ριζικά. Και αυτό το βασίζω στο γεγονός ότι για το NX έχουν ακουστεί πολλά, το γεγονός ότι ασχολείται σιγά σιγά ενεργά με το mobile gaming και αρχίζει και το κοιτάει με άλλο μάτι, δεν νομίζω ότι θα δούμε μια Nintendo του GameCube. Δεν νομίζω όμως ότι θα δούμε και μια Nintendo που ήταν μια παραδοσιακή κονσόλα που έπαιζε video games. Εντάξει, που δεν ασχολιώσουν ούτε με το online του ούτε με τέτοια πράγματα. Έβαζες το παιχνίδι και έπαιζες. Εντάξει. Ούτε και νομίζω. Ήταν και πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο δύναμης με τους ανταγωνιστές, έτσι. Ναι, ναι. Τον GameCube, ναι. Το GameCube εννοείται. Τον σε GameCube πολλά σημεία έβγαλε και καλύτερα γραφικά από όλους. Ήταν το δεύτερο πιο δυνατό. Ναι, μπράβο, μετά ναι. Το Xbox. Κοίτα το Resident ήταν φοβερό. Και πολλά παιχνίδια ήταν πιο όμορφα από το Xbox. Ναι, ναι, ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ούτε νομίζω ότι θα γίνει. Έχει βρει πάλι το χρυσό αυγό το νέο της Wii Remote, αν με πιάνεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Ώστε να βασιστεί αποκλειστικά πάνω σε ένα concept. Εγώ πιστεύω ότι το NX θα είναι μια κονσόλα η οποία θα αποτελεί μέρος μιας γενικότερης φιλοσοφίας σαλονιού, ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος που θα λέγεται Nintendo. Όχι ότι η Nintendo θα χάσει, ξέρεις, αυτό που θέλουμε, δηλαδή το Mario και τα λοιπά, και ότι ξαφνικά θα γίνει, ξέρω εγώ, η Microsoft, αλλά νομίζω ότι θα το πάει αλλού. Νομίζω ότι θα έχει την κονσόλα που θα παίζει τα video games, η οποία δεν θα είναι η τεράστια κονσόλα, η παντοδύναμη κονσόλα, εντάξει. Θα είναι μια κονσόλα η οποία προφανώς θα συνεργάζεται με άλλες συσκευές που θα ασχοληθεί Nintendo. Κάποια πλατφόρμα στα tablets. Ξέρεις τι. Κάτι σχετικό με smartphones που θα χτίσει ένα οικοσύστημα. Εκτός αν υπάρχει κάποιο δεν θα ασχοληθεί με VR, το έχει πει. Εκτός αν έχει κάποιο κρυφό άσο στο μανίκι της που ξαφνικά θα concept αντίστοιχο του Wii Remote, ρε παιδί μου, που πραγματικά το πιστεύει και νομίζει ότι θα σώσει την κατάσταση. Πάντως είμαι βέβαιος ότι την επόμενη της κίνηση θα την κάνει με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Δεν νομίζω ότι την παίρνει 2 φορές συνεχόμενα να πέσει έξω. Ναι, συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι την παίρνει άλλη μια αποτυχία. Και όταν λέω ότι την παίρνει, όχι οικονομικά δεν την παίρνει. Οικονομικά μπορεί να σηκώσει άλλες 10 αποτυχίες. Δεν την παίρνει στο image της να αποτύχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, το Wii U απέτυχε. Είναι η πιο αποτυχημένη κονσόλα στην ιστορία της. Τέλεια. Ναι. Με διαφορά κιόλας. Εντάξει. Και το GameCube που είχε γύρω στα 30 εκατομμύρια, έτσι.
Ναι, αν αφαιρέσει στα κάτι Virtual Boy και τέτοια που δεν. Εντάξει, ναι. Το δεν το λες. Ναι, κονσόλα, εντάξει, ήταν okay, ναι, 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 ένα περιφερειακό. Ναι. Συμφωνώ. Πάντως... Σε σχέση με τους κλασικούς ανταγωνιστές, όμως, με τους παραδοσιακούς, διότι αν εγώ θέλω να πιστέψω αυτές τις φήμες ότι θα είναι πιο αδύνατο, ξέρω εγώ προς το παρόν βλέπω κάτι ιδρυβικό που ούτε εγώ ξέρω πώς θα είναι, αλλά μπορεί η ίδια της να έστρεψε την προσοχή της σε άλλους ανταγωνιστές που αυτή τη στιγμή μπορεί να βλέπει τα tablets και τα smartphones. Και επειδή μπορεί και το 3DS να μην τα πάει τόσο καλά ή να βασιλεύει στα χέρια των παιδιών όπως ήταν το DS ή το Game Boy Advance λόγω των smartphones και των tablets, ναι, να πάει να χτυπήσει αυτούς που στην ουσία ένα δυνατό tablet ή το πιο δυνατό tablet είναι πιο αδύναμο από το PS4. Οπότε μπορεί να είναι κάτι, ξέρω εγώ, κάτι υβριδικό, ταμπλοειδές που μπορεί να κάνει και να μπορεί να δείξει και στην τηλεόραση, αν έχει την τηλεόραση στη διάθεση σου. Ναι, δεν είναι απίθανο. Και επειδή, ξέρω εγώ, ο διάδοχος του παραδοσιακού handheld της Nintendo, δηλαδή το επόμενο 3DS, αυτό, πώς θα τα πάει απέναντι στα smartphones να και σου τα πω. Μπορεί, νομίζω, οπότε μπορεί να είναι υδρυβικό, ξέρεις. Αυτό που λέει ο Νάικ είναι πάρα πολύ σωστό. Νομίζω ότι τα δύο μεγάλα τμήματα της Nintendo που λέγεται το ένα home console και το άλλο handheld, νομίζω ότι στο μέλλον αυτά τα πράγματα η Nintendo θα τα ενοποιήσει και θα τα κάνει μία πλατφόρμα. Και νομίζω Σάκη, ότι το NX κάτι τέτοιο θα είναι, Γιώργο. Κάτι. Τι. Δεν πιστεύετε ότι αυτή την αγορά, δηλαδή τον handheld που παραδοσιακά έχει μια δύναμη, ας πούμε, ότι θα την καλύψει σε βάθος χρόνου μέσα από αυτή την πρωτοβουλία που παίρνει για τα κινητά, ότι θα τα αντικαταστήσει δηλαδή αυτό πλέον? Μα το NX μπορεί να είναι αυτός ο εκφραστής των. Ο κύριος εκφραστής. Ναι, τα των κινητών. Ξέρεις γιατί δεν το πιστεύω αυτό? Θα σου πω γιατί. Άμα θυμάσαι πώς το ανακοίνωσαν, ήταν: ανακοινώνουμε το τέτοιο για τα κινητά και για να μην γκρινιάξετε πάρα πολύ, σας λέμε ότι ετοιμάζουμε και το NX. Θυμάσαι? Ναι. Νομίζω και δηλαδή ότι είναι μπορεί... κάτι ξέμπαρκο. Ναι, αλλά μπορεί από την κάτι, άλλη. Κάτι το κάνει ξέμπαρκο, έτσι. Κάτι ολομόναχο. Όχι, ολομόναχο δεν νομίζω, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει ότι θα τα ενοποιήσει κτλ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα απευθύνεται μόνο σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Πιστεύεις ότι η Nintendo θα βγάλει το NX και θα βγάλει και το επόμενό της άλλο handheld? Όχι. Σου είπα, πιστεύω ότι το handheld κομμάτι της θα καλυφθεί από αυτά την πρωτοβουλία για τα κινητά. Πιστεύω ότι θα τα μεταφέρει σιγά σιγά προς τα εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να βγάλει και να έχει και σε κινητά και smartphones και tablets. Κοίταξε. Δικό της προϊόν και κοίταξε. Handheld άλλο που θα παίξει. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αυτά που ξέρω εγώ λένε το εξής, ότι κόλλησα. Η πλατφόρμα ή μάλλον η ασχολία της με τα κινητά δεν θα είναι φοβερά ενεργή. Δεν θα δούμε δηλαδή τα επόμενα μεγάλα της παιχνίδια να κυκλοφορούν και σε κινητά. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα κανονικότατο Super Mario στα κινητά. Αυτό που εγώ έχω μάθει μέχρι σήμερα. Ξέρω ότι θα ασχοληθεί και ότι θα δώσει κάποια παιχνίδια σχετικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κυκλοφορίες όπως έχει στο 3DS, ας πούμε, στα κινητά. Εγώ αυτό νομίζω... ξέρω, ότι δεν θα ασχοληθεί. Ναι, μεν θα ασχοληθεί με τα τηλέφωνα και το mobile gaming, αλλά όχι, ξέρεις. Μα ίσως τέτοιου είδους παιχνίδια να μην έχουν πια θέση στην αγορά, πιστεύεις ότι έχουνε? Ναι. Δηλαδή μπορεί αυτά να τα... Είναι, ξέρεις, Mario, αλλά Infinite Runner, σαν το Sonic που βγάλανε ή ας πέντε το Rayman Legends. Μπράβο, που απλά κάνεις μπράβο, σε αυτό το στυλ, σε αυτό το στυλ. Ναι, τρέχει αυτόματα ο Mario και εσύ απλά πηδάς, ξέρω, κάτι έτσι. Μην νομίζεις ότι η Nintendo θα αντιγράψει απαραίτητα τα μοτίβα που υπάρχουν στο mobile gaming εκεί έξω. Εγώ πιστεύω δεν απίθανο να προσφέρει κάτι δικό της. Εξάλλου είπε θα τα αναπτύσσει εσωτερικά τελικά. Απλά θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία, ας πούμε, της εταιρείας, της DNA. Αλλά στη δυναμική, στις δυνατότητες ενός smartphone, δηλαδή μιας συσκευής αφής
Τι ακόμα έμεινε ανεξερεύνητο ή ανεκμετάλλευτο ως προς το concept, ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να σου πω. Δεν είμαι αρμόδιος για να το απαντήσω αυτό, ούτε το έχω σκεφτεί. Απλά θεωρώ λίγο τραβηγμένο να έχει και σε smartphone tablets Mario, ας πούμε, και σε κάποιο άλλο handheld Mario και ένα κλασικό μεγάλο Mario σε μια κονσόλα, π.χ. Το θεωρώ λίγο απίθανο. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι το concept του NX θα είναι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε ότι θα είναι. Εγώ... Τουλάχιστον είναι φαντάζει ενδιαφέρον. Κάτσε και ναι, πες. Και αν ξαναδείτε πάλι τις δηλώσεις που αρχίζουν και κάνουν, που αρχίζουν και ανακυκλώνουν την ίδια φρασιολογία που είχαν και για το Wii U και για το Wii παλιότερα, δηλαδή δεν το ανακοινώνουμε για να μας κλέψουν την ιδέα. Λίγο με ανησυχεί με την έννοια ότι μάλλον μήπως δούμε πάλι μία από τα ίδια, δηλαδή φιλοσοφία της Nintendo από τα ίδια. Και πιστεύω ότι έτσι όπως κράτησαν τα franchise της, δηλαδή κράτησε Mario, πέρα από το 3D World δεν έχει βγάλει κάτι άλλο ούτε πρόκειται. Zelda μάλλον το κρατάει, χωρίς να είμαστε 100% σίγουροι. Metroid μάλλον έχει κρατήσει για εκεί. Νομίζω ότι πάει να προσανατολιστεί αρχικά σε ένα hardcore κοινό. Ναι. Δηλαδή με τέτοια franchise η αρχή, δεν ξέρω. Δεν θα μου... Και νομίζω ότι όσο πάει, τόσο πιο ευνόητο είναι ότι θα βγει σύντομα τελικά η κονσόλα. Γιατί μιλάνε υπερβολικά για αυτήν, ενώ το Wii U τρέχει, ας πούμε, έτσι. Και είναι και λίγο ασέβη αυτό για τους κατόχους του Wii U. Ναι. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Ναι, θα δούμε. Προφανώς, εντάξει, παραφιλολογία. Και αυτό μην το δένουμε και κόμπο, έτσι, ότι θα είναι πιο... Ναι, ναι, εννοείται. Δεν... Α, βγήκε ένας και το είπε, ο οποίος, εντάξει, έχει πετύχει παλιότερα κάποιες φήμες. Ναι. Λοιπόν, έχει μείνει ένα τέταρτο. Άντε, πες για το... Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ταινία Mad Max, η οποία δεν είναι εντελώς άκυρη κουβέντα, μιας και 1 Σεπτεμβρίου περιμένουμε το παιχνίδι. Το οποίο φαίνεται φοβερό, παρεπιπτόντως, αλλά θα δείξει. Έκατσα εχθές, ήρθαν δύο καλοί μου φίλοι εδώ πέρα, ο Καρατζάς και ο φίλος μου ο Θεόφιλος, ο οποίος είναι Αμερικάνος, θέλω να σου τονίσω, και το υπογραμμίζω. Εντάξει. Το ξέρεις, Γιώργο, τι λέω. Ναι, τον Θεό, προφανώς. Ναι. Γύρισε. Ναι, ναι, γύρισε. Okay. Βέβαια με jet lag δεν μπορεί να συνέλθει, αλλά ναι. Λοιπόν, ήρθαν εδώ, κάναμε guys, όπως το λέει και ο Θεόφιλος, guys night. We'll bring some beers. Το εντελώς το αμερικάνικο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Και τέλος πάντων καθίσαμε να δούμε την ταινία. Βάλαμε εδώ στην τηλεόρασή μου 5,1. Τι ήξερες για την ταινία πριν την δεις? Τι εννοείς? Είχα ακούσει ότι είναι μια εξαιρετικά καλή action ταινία. Ταινία δράσης. Της οποίας το concept και το setting εμένα μου αρέσει γενικότερα πάρα πολύ. Αυτό το post-apocalyptic, λίγο borderlands σκηνικό, rebels και ιστορίες, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Κάθισαμε λοιπόν και την είδαμε. Εγώ θα σας πω ότι γενικότερα με τις ταινίες δράσης δεν τα πω καλά. Τις βαριέμαι πάρα πολύ. Το έχω πει και με κράξατε την προηγούμενη φορά. Είμαι από τους ανθρώπους που βαριέμαι τη δράση σε ταινίες. Δηλαδή, σας το είπα και πάλι με κράξατε, ότι βαριόμουν τη δράση στο Game of Thrones, στο Lord of the Rings. Βαριέμαι. Βαριέμαι τα πυροβολητά, τα κυνηγητά, τις εκρήξεις, τις βαριέμαι. Λέω την αλήθεια, να πω ψέματα, δεν θα πω. Λοιπόν, εχθές η ταινία διαρκεί ακριβώς 2 ώρες. Ακριβώς. 2 ώρες και κάτι δευτερόλεπτα. Εχθές ήμουνα ένα χαζό, ενθουσιασμένο, μαλακισμένο παιδάκι που χειροκροτούσα και χοροπηδούσα μόνος μου. Και ήμουνα όλη την ώρα, «Χα! Ω! Ή! Όχι! Τι! Τι κάνει! Πώς το κάνει! Πώς! Γιατί!» Λοιπόν, έπαθα μεγάλη ζημιά με την ταινία. Έπαθα τεράστια ζημιά με την ταινία. Ήμασταν 3 μαντράχαλοι εδώ πέρα και είναι σαν να βλέπεις 3 παιδάκια μικρά που δεν ξέρω εγώ τι τους δείχνουν στην οθόνη. Dragon Ball. Ναι.
Έπαθα πλάκα, παιδιά, έπαθα πλάκα. Φρίτσκα, έπαθα πλάκα. Πλάκα με την ταινία, δηλαδή δεν έχω πώς να σου το πω. Έπαθα μεγάλη ζημιά με αυτό που έχουν φτιάξει. Και θα εμβαθύνω. Δεν θα μείνω στο τι action πράγμα ήταν αυτό. Εντάξει. Νομίζω ότι όποιος την έχει δει αντιλαμβάνεται ότι το κομμάτι του action είναι ασύλληπτο. Δεν περιγράφεται. Εννοείς τεχνικά, έτσι. Τεχνικά είναι ασύλληπτο. Ναι, ναι, ισχύει. Η ταινία τεχνικά, κινηματογραφικά είναι ασύλληπτη. Είναι, εάν υπάρχει νέα γενιά στον κινηματογράφο, ως κινηματογράφηση, ας μου επιτραπεί έκφραση, Γιώργο Πρίτσκα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι η επόμενη γενιά. Είναι λίγο αντικρουόμενο, έτσι, αν σκεφτείς ότι την κάνει ο George Miller, ο οποίος είναι 70 χρονών. Ναι, είναι, για μένα είναι η επόμενη. Δεν έχω δει κάτι. Όχι, δεν έχω δει. Έχει περάσει την κινηματογράφηση σε άλλο επίπεδο. Θα σου πω, και νομίζω το είχα πει και τότε που το συζητούσαμε, πέρασε μια φάση στο Hollywood, τώρα αρχές του 21ου αιώνα, που όλες οι ταινίες δράσης του βασίζονταν σε πολύ πολύ γρήγορα μοντάζ, σε πολύ γρήγορα και κοφτά. Ναι. Όπως το Bourne, ας πούμε, το οποίο είναι το κορυφαίο στο παράδειγμα. Και το οποίο εμένα με κούραζε και γενικά το θεωρούσα λίγο φτηνό. Ο Τόνι Σκότ, ας πούμε, έκανε μόνο τέτοιου είδους ταινίες. Το Mad Max επανήλθε στο παλιό, παραδοσιακό, καλοστρωμένο μοντάζ, με όχι ανά μισό κλάσμα δευτερολέπτου να αλλάζω σκηνή, το οποίο σε βοηθάει να διαβάζεις και να βλέπεις όλη τη σκηνή δράση χωρίς να νιώθεις ένα κενό, ας πούμε, του τι έγινε. Δηλαδή, είναι γρήγορη, είναι κοφτή, αλλά είναι και ξεκάθαρη ταυτόχρονα. Κάτι που λείπει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να το ευχαριστηθείς. Οπότε, ναι. Νομίζω σε αυτό το σημείο είναι σαν ένας σκηνοθέτης παλιός, καλός, εκείνης της εποχής, να βρει και τα μέσα της σημερινής εποχής και να έδωσε και αυτή την τεχνολογία. Μπράβο. Θέλω να εμβαθύνω λίγο και θα σου πω. Καταρχάς, χρησιμοποιούνται τεχνικές στην κινηματογράφηση, τα λέγαμε και με τον Κούλη εχθές το βράδυ, που είναι δουλεμένες. Δηλαδή, στις ταινίες δράσης, ο θεατής μπορεί πολύ εύκολα να χάσει το focus, το που πρέπει να δει. Όταν σε μια οθόνη, αυτήν την οθόνη που βλέπετε εδώ εσείς, έτσι, αυτό εδώ το πράγμα, γίνονται παντού σε όλη την οθόνη πράγματα, και γρήγορα, με γρήγορες λήψεις, αλλαγή την κάμερα και τα λοιπά, και το θόρυβο και τη φασαρία και τις εκρήξεις και τα πράγματα πηγαίνουν, αρχίζεις και χάνεσαι λίγο και απλά λες «Wow, βλέπω ένα χαμό στην οθόνη μου». Η συγκεκριμένη ταινία, ενώ είναι πάρα πολύ γρήγορη στη δομή της και στην εξέλιξή της, δεν σταματάει δευτερόλεπτο, είναι 95% είναι εν κινήσει όλη η ταινία. Έτσι είναι, Γιώργο. Έτσι δεν είναι. Είναι εν κινήσει. 95% είναι εν κινήσει. Δεν κάθεται σταθερή κάμερα κάπου. Κάνα δύο λειψούλες έχει έτσι που μιλάνε. Πολύ σημαντικές όμως. Για να πάρεις μια ανάσα. Ναι, εννοείται. Φυσικά. Και ορισμός φυσικά. Λοιπόν, χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική, το center framing που λέει και ο Κούλης, που εστιάζει ακριβώς σε αυτό που θέλει ο σκηνοθέτης να δει ο θεατής. Και να μην χάνεται στη δράση, να έχει μια συνοχή, ενώ είναι πολύ γρήγορη, να μπορεί να βλέπει την εξέλιξη της σκηνής ο θεατής. Δηλαδή, από εδώ πήγε έτσι, έγινε έτσι, πέρασε έτσι, δεν θα δώσω spoilers, ώστε κατέληξε έτσι. Και δεν χάνεσαι, ενώ είναι πολύ γρήγορο, δεν χάνεσαι. Ξέρεις τι έγινε στη σκηνή, με συγκεκριμένες λήψεις, με λεπτομέρειες στην κάμερα, και στα αντικείμενα που σου δείχνει, που δεν χάνεσαι. Δηλαδή, σου έδειξε ότι ο Λευγιές του φορτηγού είναι αυτό που είναι. Δεν θα σας πω τι ξέρω εγώ. Στο έδειξε πριν σου δείξει τι είναι. Το είδες και λες, α, αυτό κάτι είναι. Και μετά το βλέπεις να εξελίσσεται σε κάτι άλλο. Οπότε θέλω να σου πω ότι στη δράση εμένα, που εμένα οι ταινίες δράσης με χάνουν, εύκολα, επειδή τις βαριέμαι και δεν δίνω πολύ έμφαση στη δράση, στη δράση αυτή δεν με έχασε ίχνος. Εντάξει. Έχει ασύλληπτη φωτογραφία. Δηλαδή, είχα πολλά χρόνια να ενθουσιαστώ με φωτογραφία μιας ταινίας.
Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αντιλαμβάνεστε τι εννοώ με τη λέξη φωτογραφία σε ταινίες, αλλά όσοι ξέρετε τι είναι η φωτογραφία και είδατε το Mad Max, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το όλο concept και όλος ο σχεδιασμός είναι συγκλονιστικά λεπτομερής σε πολλά σημεία με χειρουργικό τρόπο δοσμένο. Δεν υπάρχει ούτε μισό frame στην ταινία που είναι τυχαία εκεί μέσα για να γεμίσει η διάρκεια. Από το φρύδι των πρωταγωνιστών μέχρι το κορδόνι των παπουτσιών μέχρι ο ουρανός του φορτηγού και το background πίσω είναι όλα μελετημένα μέχρι αηδίας. Οπότε εγώ εκτιμώ πάρα πολύ στις ταινίες τις οι οποίες εκτός ότι απλά θέλουν να ενθουσιάσουν με αυτά που σου δείχνουν ως εικόνα, είναι τόσο δουλεμένα που και αυτοί οι πιο παρατηρητικοί και οι πιο απαιτητικοί δεν θα έχουν να πούν πράγματα. Ήταν μια ολοκληρωμένη στο σύνολό της ταινία. Βέβαια από κάποιους άκουσα για το σενάριο, δεν ξέρω για ποιο λόγο σε μια τέτοια ταινία ψάχνετε σενάριο, σε μια ταινία που υπάρχουν 10 διάλογοι. Εγώ πάντως διαφωνώ ότι είναι κακό το σενάριο. Εμένα ούτε, μου άρεσε. Μα και εμένα μου άρεσε πολύ το σενάριο. Αλλά έστω ότι αυτά είναι αντικειμενικά και είναι γούστα. Το σενάριο μπορεί να μην τους άρεσε. Δεν νομίζω όμως ότι είναι κριτήριο σε μια ταινία η οποία έχει 10 διαλόγους στο σενάριο. Για να ολοκληρώσω, να πείτε και εσείς την άποψή σας. Ο Μίλλερ με άφησε ηλίθιο. Είχα πολύ καιρό να ενθουσιαστώ με ταινία. Είναι μια ταινία σταθμός από εδώ και στο εξής. Όλες οι ταινίες δράσης θα πρέπει να συγκρίνονται με αυτή την ταινία. Από εδώ και στο εξής, όλες οι ταινίες που προσπαθούν να προωθήσουν την κινηματογραφικότητα και το Hollywood του πράγματος θα πρέπει να έχουν ως βάση αυτή την ταινία. Και θα σου πω και άλλα πράγματα που εκτίμησα. Όλα ήταν αληθινά. Όλα τα οχήματα ήταν αληθινά. Εκτός ναι. από κάποια particle effects, όλα ήταν αληθινά και δούλευαν. Δεν θα σποιλάρω με τον κιθαρίστα, αλλά το έβλεπα και έλεγα τώρα, εντάξει, εγώ αυτό που βλέπω τώρα, sorry παιδιά για την έκφραση, θέλω να τα βγάλω όλα έξω και να αρχίσω να χαϊδεύομαι. Το έβλεπα, είχα και ένταση έτσι στο ηχοσύστημα και λέω, δεν γίνεται να το βλέπω αυτό σε ταινία εγώ τώρα. Δεν μπορώ να το βλέπω και να το αφήσω παρατήρητο. Έκατσα και ξαναείδα τις σκηνές με το συγκεκριμένο χαρακτήρα και λέω, δεν γίνεται. Και έμαθα ότι είναι αληθινό. Δουλεύει, ήταν όντως αυτό το πράγμα. Δούλευε. Υπήρχε. Δεν ήταν εφέ. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Είναι συγκλονιστική ταινία. Συγκλονιστική ταινία. Δείτε το απλά. Το τη φωτογραφία που είπες, την ενισχύει και το πολύ καλό μακιγιάζ, τα κοστούμια και γενικά οι χαρακτήρες. Για το Mad Max μιλάμε, όχι για το Jurassic World, παιδιά. Ναι. Που λες, μακιγιάζ, τα κοστούμια, ξέρω, οι διάφοροι χαρακτήρες. Ναι, πιστεύω έπαιξαν και αυτόν τον ρόλο τους. Και το ασύλληπτο του πράγματος, ως προς το πόση δράση είχε, ήταν το πόσο διήρκησε αυτή η δράση και το πόσο διήρκησε το ενδιαφέρον κρατήθηκε αμύωτο. Ναι. Ενώ ήταν μεγάλες, μακριές σκηνές δράσης, δεν βαρέθηκες, δεν κουράστηκες, ήθελες κι άλλον, ήθελες κι άλλο. Ναι, φαντάσου ότι στο τέλος γυρνάω στον Καρατζά και του λέω, μαλάκα μικρή δεν ήταν όμως. Και ψάχνω και βλέπω τη διάρκεια και βλέπω 2 ώρες. Που αυτό ας πούμε λέει πολλά. Τέλος πάντων, Πρίτσκα, πες μου λίγο την άποψή σου, γιατί με ενδιαφέρει πολύ εσύ που είσαι και λίγο ιδιαίτερος με τις ταινίες. Εγώ στο είπα, τη θαύμασα 2 ώρες που ήμουν εκεί, ήμουν στην Τζίτα 2 ώρες μέσα στο σινεμά, αλλά παρόλο που ήταν τόσο έντονη η εμπειρία, δεν τη θεωρώ ρηχή ή όπως είπε και ένας άλλος, δεν έχει σενάριο. Άμα τη σκεφτείς λίγο, είναι λίγο αντισυμβατική, δηλαδή έχει πρωταγωνίστρια. Ο πρωταγωνιστής, παρόλο που λέγεται Mad Max, δεν είναι ο Max, έτσι. Ο πρωταγωνιστής είναι η Φουριόζα, είναι η κοπέλα. Το όλο σενάριο, το οποίο θέλει
γυναίκες να επαναστατούν απέναντι στη θέση τους και να προσπαθούν να ξαναβρουν, ξέρω εγώ, την κυριαρχία τους σε μια κοινωνία η οποία τις έχει αποτραβήξει τελείως. Έχει κάτι να ψάξει, έχει κάτι να δει. Δεν είναι τελείως χαζό. Ναι, 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 δεν είναι ηχό. Συμφωνώ απόλυτα. Εκτίμησα πάρα πολύ το όραμα. Δηλαδή είχε ιδέες ταινία. Έβλεπες τους χαρακτήρες, την παράνοια, αυτό με τον κιθαρίστα που λες. Δηλαδή είχε φτιάξει έναν κόσμο τόσο παρανοϊκό, αλλά ο οποίος δεν σου έμοιαζε τελείως απίθανος όμως. Ναι. Πολύ ολοκληρωμένη σαν δημιουργία και πολύ φιλόδοξη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από τις καλύτερες ταινίες φέτος. Πολλοί εντός της ταινίας είχαν τους δικούς τους διάφορους στόχους που και αυτοί άλλαξαν εντός της ταινίας. Καταρχάς, εγώ έβλεπα video game χθες. Έβλεπα mini bosses σε video game. είναι λίγο. Ο κάθε χαρακτήρας είχε τη δικιά του ιδιαιτερότητα και προσωπικότητα εκεί μέσα που μπορούσα στο μυαλό μου να δημιουργήσω το εκάστοτε boss fight. Που θα καταλήξει, ξέρω εγώ, σε boss fight, ξέρω. Πραγματικά, μια υπέροχη ταινία, ρε φίλε. Δηλαδή, τη χάρηκα τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Και είναι η περίπτωση που θα πω ότι σε αυτόν τον τομέα, τα video games θα είναι πάντα πίσω. Εντάξει, άλλο στυλ. Ναι, είναι εντελώς άλλη κατηγορία της εμπειρίας. Ναι, αλλιώς αποδίδεται. Αλλιώς αποδίδεται. Αλλά αυτό το 2ωρο που βίωσα εχθές ήταν ασύλληπτο. Θέλω να την ξαναδώ, να την ξαναδώ και να την ξαναδώ άλλες 25 φορές. Θα χορταίνω και ίσως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το fanboy-λίκι που βγάζω τώρα και ο υπερενθουσιασμός που βγάζω τώρα, να παίζει ρόλο και το γεγονός ότι λατρεύω, πραγματικά λατρεύω το concept και το setting του πώς το αποκαλύπτει κόσμου, και λατρεύω και το σχεδιασμό των χαρακτήρων, της περιοχής, αυτό το καταθλιπτικό που βγάζει, που σε πνίγει με το νερό, που πες μου λίγο όλο αυτό. Ποιος τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Τώρα η όλη ιδέα με τη θρησκεία τους, με τη Βαλχάλα, με αυτά τα minions, τέλος πάντων, με αυτούς τους υπάνθρωπους που είχαν εκεί πέρα και διοχέτευαν αίμα. Πες μου τώρα, ποιος κάθεται και τα σκέφτεται, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι να απορρείς πολύ νοσηρή φαντασία. Ναι, εννοείται, ρε. Εντάξει, αυτά είναι τα ωραία μυαλά που έχουμε στη ζωή μας γύρω. Δηλαδή είναι ωραία μυαλά, είναι μυαλά που έχουν φτιάξει όμορφα πράγματα, χρήσιμα μυαλά και για τον κινηματογράφο και για τα video games. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μας εξητάρουν τόσο πολύ και μας ενθουσιάζουν αυτού του είδους οι εικόνες, οι οποίοι είναι πολύ νοσηρές, ρε παιδί μου, γιατί μας ενθουσιάζουν? Πρώτα απ' όλα είναι εικόνες που κάποιοι τις φοβόμαστε κιόλας. Και στα video games και στις ταινίες. Γενικότερα, επειδή ακριβώς είναι πράγματα και η ταινία και οι ταινίες και τα video games, γενικότερα σαν άνθρωποι μας αρέσει να βλέπουμε πράγματα που δεν βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή και να ταξιδεύουμε σε αυτούς τους κόσμους και τις εμπειρίες, δεν σημαίνει ότι το ταξίδι που θέλουμε να κάνουμε είναι σε παραδείσους μόνο, ξέρω εγώ, εγκεφαλικά. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και σε σάπια μέρη. Μπράβο. Νομίζω μας μιλάει σε ένα κομμάτι του εαυτού που καταπιέζουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή, γιατί νομίζω ότι όλοι το έχουμε μέσα μας. Λίγη σαπίλα, λίγο αρρώστια, λίγο... Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μας τη δίνει εχθές όντως σου έβγαινε μια... Εχθές που έβλεπα, σου έβγαινε μια αρρώστια από αυτό που έβλεπες, καταλαβες. Ναι, ναι, στην υπερβολή της βέβαια, αλλά... Μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται όλο αυτό, έτσι, από την απληστία, από το... Γεια σου, X-Gamer, X-GR, που σε χαιρετάω. Έλα, για πες. Μόνο τους βασικούς, όπως λες και εσύ, bosses να έβλεπες, τους αρχηγούς της κάθε ομάδας... Αρκεί. Ναι, αρκεί. Αρκεί, δεν το συζητάμε. Ή επειδή κάτι που φοβάσαι μη γίνει στην πραγματικότητα,
Επειδή το βλέπεις σε ταινία και σε video game και αυτομάτως τα συνδέεις αυτά τα δύο μέσα με την επιστημονική φαντασία, καθησυχάζεσαι ότι «Α, okay, εκεί βλέπω αυτά που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, οπότε χρειάζεται να φοβάμαι για το τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, ξέρω». Ναι, είναι ίσως ένα είδος κάθαρσης, παιδί μου, να το βλέπεις από μια απόσταση ασφαλείας και να ξέρεις ότι αυτό Αυτό. είναι... Τώρα ξέρεις τι άνοιξες, έτσι. Ναι, Άστο. όχι, εντάξει. Το άνοιξες 12 η Αυτό. ώρα. Είναι και το Bloodborne στη μέση τώρα που μου θύμισες και αυτό και Ναι. γιατί Ναι, γιατί πραγματικά είναι απολαμβάνει. παρόμοια Ναι, εικόνα μπράβο, που μπράβο, παίρνεις. μπράβο. Αυτό το, αυτό το συχαμερό που το λες και όμορφο και λες τώρα είμαι Ναι. άρρωστος που εγώ αυτό το λέω όμορφο. Είναι συχαμερά όμορφο. Ο Lovecraft τα έκανε 100 χρόνια Ναι. πριν. Λοιπόν, 12. Αυτά. Κοίτα να δεις. Αυτά. Που έλεγα πριν ξεκινήσουμε, εδώ πως θα περάσουν 2 ώρες. Ναι, ναι, Έτσι αυτή την ατμόσφαιρα. Τέλος ναι. πάντων, τελικά ναι. Καλή παρέα και ωραία κουβέντα να γίνεται, οπότε... Όπως και χθες, εγώ δεν κατάλαβα πότε πέρασαν 2 ώρες. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Επαναλαμβάνω ότι την Παρασκευή θα γίνει κανονικότατα live stream στις 12 παρατέταρτο. Γιατί την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάνουμε, γιατί θα είμαστε στην Αθήνα, αν όλα πάνε καλά. Είπαμε στις 18 Ιουλίου θα είμαστε Αθήνα μαζί με τους φίλους μας, τους Gamers και άλλους καλούς φίλους. Θα ενημερωθείτε σχετικά τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε μια πιο σαφής εικόνα για το πού θα πάμε, τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί. Το σίγουρο είναι ότι 18 του μηνός θα είμαστε στην Αθήνα. 18, 17, 18, 19 θα είμαστε στην Αθήνα. 18 θα γίνει το μεγάλο event, η meeting. Και στις 19 θα κάνουμε κάτι, θα το μάθετε την ημέρα που θα έρθετε στο event και λίγες μέρες πριν. Δεν ξεχνάω κάτι. Να πω ότι αύριο ενδέχεται να επιστρέψουμε και στα επεισόδια. Θα ξεκινήσουμε και μια σειρά από vlogs λιγάκι πιο συχνά τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι για καλοκαίρι τα reviews είναι και λίγο βαρετά. Θα έχουμε φυσικά reviews στους Unboxholics, για το YouTube channel μιλάω, αλλά θα έχουμε και πολλά ανάλαφρα vlogs. Στις 22 Ιουλίου κλείνουμε και τα 3 μας χρόνια, κύριοι όλοι. 3 χρόνια, 3 χρόνια, 3 χρόνια, Unboxholics. Προφανώς θα κάνουμε και κάτι για τα 3 χρόνια. Τώρα μπορεί να το κάνουμε με μια καθυστέρηση μιας εβδομάδας, θα δούμε. Αυτά, συνεχίζουμε εμείς. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι οι επόμενες μέρες να είναι από λίγο έως πολύ θετικές και μόνο θετικές για όλους μας. Να κάνετε υπομονή, να δείξετε ψυχραιμία, γιατί όταν χάνετε η ψυχραιμία, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Να νιώσετε ότι πρόβλημα δεν έχετε μόνο εσείς, αλλά έχει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Κατανόηση και αλληλεγγύη στους τριγύρω μας. Και να σκέφτεστε θετικά. Αφήστε τα κηρύγματα, σας παρακαλώ πολύ, στα social media. Δείτε λιγάκι τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη δικιά σας θέση και τη θέση του διπλανού σας. Και αφήστε τώρα τα κηρύγματα στο διαδίκτυο. Η εποχή μας δεν είναι για τέτοια πράγματα. Και αυτά. Προσπαθήστε να σκέφτεστε θετικά. Μόνο. Αυτά. Ευχαριστώ για την παρέα, Γεωργίδες. Και εμείς. Και εμείς. Να είστε καλή καλά. Νύχτα. Καληνύχτα σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Ήσασταν και αρκετοί από ό,τι είδα. Τα λέμε την Παρασκευή. Το site συνεχίζει κανονικά. Με την ύλη μας. Σε πιο χαλαρό επίπεδο βέβαια. Ως καλοκαίρι. Και αυτά. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Αγάπη μόνο.